Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Το σκουπίδι είναι πίσω. Θανάση Καταμπάκα στο production, η κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, εσείς τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Έχουν μεγάλη πείρα στο χώρο, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε, για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι από το εξωτερικό στο Facebook ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Και να πω ότι μαζί μας
είναι οι Εσκιάδες Μπαροδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών με δύο Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου τα οποία έχουν απομείνει για να τα κάνετε δικά σας οι φίλοι οδηγοί ταξί. Επειδή η επιδότηση της ΔΕΠΑ δεν βλέπω να κρατάει για πολύ ακόμη και επειδή θα χαθεί αυτή η τιμή, προλαβαίνετε να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-596-596, γιατί 17.500 ευρώ Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου δεν θα ξαναβρείτε. Οπότε τηλεφωνήστε τώρα, πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών προκειμένου να το κάνετε δικό σας λίγο μετά το Α κταίο. Έχουμε διαγωνισμό για το Success Story, μια ιστορία αγάπης, συνωμοσίας και εκδίκηση με την υπογραφή του Νίκου Παράκη. Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Φιώνα Γεωργιάδη, Πάνος Μουζουράκης, Τόνια Χρυσοδηροπούλου, Τζένι Θεωνά. Αύριο και ώρα 8 θα γίνει η avant premiere της ταινίας Success Story στο Οντεόν Μακεδονία, το πρώην Στέρ. Στέλνετε μήνυμα, γράφετε Α1, αφήνετε κενό, τη λέξη πρεμιέρα, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνει στο 54-344. Κινηματογράφος. Κινηματογράφος. Ναι, είναι ναι. Ταινία. Ταινία είναι. Ναι. Πώς λέγεται? Success Story. Success, τι ναι. Σημαίνει αυτό στα ελληνικά? Ψάξε, βρε. Δεν ξέρω τι να πω. Story τι είναι? Ιστορία, το success τι είναι? Δεν ξέρεις. Πότε λες ότι έχει success κάτι, κάτι συναρπαστικό? Συναρπαστική ιστορία. Αυτό είναι, πάει. Ελληνικά δεν ξέρεις να μιλήσεις. Που είσαι και φιλέλληνας εσύ με τον κολοκοτρόνη. Εσύ ήσουν το δεξί χέρι του στρατηγάκι τόσα χρόνια. Επιτρέπεται τώρα να μην. Ρώτα τον, είναι ευχαριστημένος. Από τη δουλειά σου σίγουρα. Εντάξει. Εγώ δεν είπα ότι θα είναι. Από τη συμπεριφορά μου σίγουρα δεν θα είναι. Από τη δουλειά μου θα είναι. Ναι. Τα αφεντικά μου είναι πάρα πολύ ικανοποιημένα από τη δουλειά μου, αλλά δεν είναι ικανοποιημένα από τη συμπεριφορά μου. Να το κοιτάξει. Ναι. Λοιπόν, ενώ εσύ είσαι καλό στην συμπεριφορά, ενώ στη δουλειά είσαι μάπα, να πούμε. Μάπα, σκράπα. Σκράπα. Έτσι λε. Τα αφεντικά τι λένε, εγώ και να πω εδώ. Τα αφεντικά. Τα αφεντικά τι θα πούνε, α λοιπόν, εγώ και τα να πω. Καλύτερα να κάνει καζουμαγιά στην πόλη, τα έχει το κατάστημα του Βαλιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Τα κάνει παραδοσιακά. Ναι. Από ντόπια κρέατα, χωρίς γλουτένη και συντηρητικά. Σαξέ σημαίνει επιτυχία. Το φυσικό ναι, πρόβιο έντερο τα κάνει ελαφριά και απολαυστικά στη χάρα, το τηγάνι ή στο γκριλ. Για εκλεκτά μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα ζουμαγιά, πάμε μόνο στον Παναγιωτάκη. Λουκάνικα Μαγιά Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12 απέναντι του Στάση Ευζώνων. Τα γνωρίζετε και όσοι δεν τα γνωρίζετε, σα τα στείλουμε. Είναι καταπληκτικά. Πες το χοντρό success σημαίνει επιτυχία, έτσι λέει ένα φίλο. Ποιο? 863. Άγνωστο είναι στο νούμερο αυτό κινητού μου. Πραγματικά. Δε, άμα ήταν θα στο έλεγα, είναι ο τάδι. Να, κοίταξε. Oh. Πες το χοντρό, λέει. Success σημαίνει επιτυχία. Ευχαριστώ. Έτσι είπα αυτό. Τι... Σταδιγάκι είναι. Όχι, καλογραία είναι. Άντε ρε κόκκινε τελείωνε. Πάμε στα θέματα. Ποια θέματα? Ό,τι θες. Το έφαγε στο παλικάρι. Ποιο έφαγε? Το έφαγε στο παλικάρι. Τώρα θα τραυματιστεί ύστερα. Δεν φαινόταν. Τώρα θα. Και ο επόμενος που θα τραυματιστεί ήταν ο Χριστοδουλόπουλος. Αυτά τα βλέπω εγώ ένα μήνα πριν. Τα λέω. Θα σου πω τώρα ότι. Αν έχει ιερό και όσιο. Αντλέ να πει. Εντάξει. Να πω τι ρε κόκκινε. Το αγαλακτικό οξύ, πώς το λένε αυτό. Αγαλακτικό. Ναι, το γαλακτικό. Γαλακτικό είναι. Το γαλακτικό οξύ στα πόδια του Μάνταλου έχει τελειώσει. Όταν πηδάει ο Μάνταλος και πάει να πέσει, δηλαδή τώρα εγώ που είμαι ξεκούραστος, έκανα μια ώρα προπόνηση, δεν είμαι καταπονημένος, είμαι. Άμα σηκωθώ και πηδήξω και πατήσω κάτω, δεν θα πάθει ο ρήξη συνδέσμου, ρήξη χιαστών. Το κατάλαβες? Ο άλλος τον έχουν λιώσει. Του πιε τον μπροστά τη βραχάλη. Του ήπιε το αίμα ο Μελισανίδης. Τον βάζει χαμάλι. Εξτρέμ. Γύρνα πίσω. Γίνε εξτρέμ. Πάνε δεκάρι. Κάνε τις πάσες. Πάτα δεύτερο φορ. Πόσο θα αντέξει ο οργανισμός? Πίνεις ένα μπουκάλι ήσυχη στην καθησιά σου. Πόσο θα αντέξει εκείνο το σηκώτη? Οι τρασαμινάδες πώς τις λένε. Πόσο θα αντέξει? Πάει ο άλλος. Τρασαμινάδες. Πόσο θα αντέξει? Νάσες. Ναι, πόσο θα αντέξει? Το αμάξι, το παίρνεις. Ο άντε 100-200. Πρώτη Δευτέρα, πρώτη Δευτέρα. Πόσο θα αντέξει? Δηλαδή εσύ λέει, πόσο θα αντέξει σήμερα. Ναι, πόσο θα αντέξει? Μετά τον τραυματισμό του, του Μάνταλου, του ότι Μάνταλου, είναι 100% κόπωση. Ότι είναι 100% κόπωση. 100% λόγω της κόπωσης. Άρα, θα μου πεις τώρα, τελειώσω, θα βγει ένας γιατρός. Να τελειώσω. Να τελειώσω εγώ. Άρα, 100% ναι. Είναι ευθύνη του Χιμένεθ. Όχι, ναι. Και της διοίκησης της, διοίκησης του... της ΑΕΚ. Ναι. Αυτό δεν είπα κάτι. Το πράγμα. Είπα πριν το πάθη. Δεν θα έρθω τώρα μετά Βούδα, μετά Χριστό, μετά ξέρω εγώ 12 θεϊστή προφήτης. Τι να πω. Δεν το λέω. Σου λέω, Μάνταλε, ετοιμάσου να τραυματιστείς. Άμα ακούει ο μπαμπάς είχα... του Μάνταλο εκεί στην Κομωτινή που ακούει, να πει ότι ο Ραπτόπουλος το έχει πει ένα μήνα πριν. Έτοιμος είναι και ο δεύτερος, τώρα κάτσε να δεις τι θα πάθουνε. Είναι και τόσο βλάκες οι αεξίδες,
θα πάνε ΑΕΚ Μίλα να φορτώσουν φουλ, να πούμε, τον, πώς θέλει, τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, έτσι όπως τον βλέπω και αυτόν κάνα 15 μέρες τώρα, έτοιμος για θλάση είναι και αυτός. Πάει. Καθάρισε η ΑΕΚ. Δηλαδή σου λέει ΠΑΟΚ πάρτο. Τώρα εσείς είστε ικανοί να φέρετε 0-0 με την Τρίπολη. Δεν νομίζω βέβαια. Δεν θέλω να το νομίζω, αλλά έχω πολλούς παοξίδες που λένε είμαστε, λέει, ικανοί. Τώρα στον Ποξάδικο που ήμουνα, ναι, μου λένε κάτι παόκια, κάτι πιτσίρικια. Ραπτό που λέει τι λες, λέω εσείς, αφήστε τώρα τι λες. Θα κερδίσετε 1-2-0. Λέει είμαστε ικανοί. Αν κερδίσουν 1-0. Και μισό 0 και 1/4-0 μπορεί να κερδίσουν. Τώρα που τους πιάνει στο στόμα σου, είναι ικανοί να σπάσει. Το όχι, δεν, όχι, δεν είναι ικανοί. Δεν είναι που τους πιάνουν στο στόμα μου. Όχι, δεν είναι ικανοί. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν ξέρω, φίλε, εγώ νομίζω ότι και καλά που δεν είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί καμιά ομάδα δεν είναι καλά. Θα βρει έναν τρόπο, ένα γκολ στον αέρα, στο στημένο, στο αυτό, στην κόντρα, στο λάθος, στο αυτό, στην υπερηραίουσα ατμόσφαιρα. Είναι αυτή που λέει ΠΑΟΚ, πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό. Πόσο ο Παναθηναϊκός με τον Ολιζαντέμπε τον έβαζε στο 70, στο 82 έκανε γκολ. Συνέχεια. Πήγαινε εκεί το έργο. Πάει το έργο εκεί. Φεύγει ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός τελείωσε χθες η σεζόν για αυτόν. Τελείωσε. Καθάρισε. Έκανε το χρέος. Έκανε το χρέος του. Τώρα θα αρχίσουν προσφυγές, τον Ατάλο. Ο Μολέδο ξανά τέτοιο παιχνίδι δεν πρόκειται να κάνει. Ετοιμάζεται να φύγει. Πού θα πάει δεν ξέρω. Ή ο ΠΑΟΚ θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Και δικαίως θα τον πάρει, γιατί είσαι τερμπακάρα. Μαζί με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, τον Κουλυμπαλή και τον Διαφάνες. Κάνανε εκπληκτικό παιχνίδι χθες ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή και ο Ζουνίδης. Διαφάνες που δεν τον περίμενες. Όχι, γενικά, μόνο, όχι μόνο σαν εξτρέμ το ξεκινάει, αλλά χθες έπαιξε τρεις ρόλους. Έγινε δεκάρι, έγινε φόρ, έγινε κόφτης. Έκανε ένα επικό παιχνίδι. Έτοιμος για θλάση είναι κι αυτός, να ξέρεις. Τώρα αυτό το παιχνίδι που έκανε χθες ο Παναθηναϊκός, μέχρι το Αγίου Νικολάου, το αργότερο, ο Παναθηναϊκός έχει τέσσερις θλάσεις. Τα έδωσε όλα. Τα έδωσε όλα. Καθάρισε. Αυτό ήταν. Τελείωσε η χρονιά του. Καθάρισε. Τώρα, ό,τι και να γίνει, τελείωσε. Το χρέος του έγινε. Όπως παλιά ο ΠΑΟ κέρδισε τον Ολυμπιακό, δεν έχανε από τον Άρη. Κέρδισε τον Άρη στην Τούμπα, δεν έχανε στη Χαριλάου. Τελείωνε η χρονιά. Ντροπή και έσχος στην ΠΑΕ Ατρόμητος. Ούτε μια επίσημη ανακοίνωση να ευχαριστήσει δημόσια την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για ποιο όνομα. Που τους παραχώρησε Ουάρντα, Γιαννούλη, Χατζησαία και είναι πρώτη. Τέτοια χαριστία. Χιουμοριστικό το μήνυμα, αλλά. Χατζησαία, Ουάρντα, Γιαννούλη και. Χατζησαία, ο οποίος ήταν επικός για άλλο ένα παιχνίδι. Ναι. Ο Γιαννούλης που ήταν καταπληκτικός και ο Ουάρντα που είναι να τον πιει στο ποτήρι. Να τον πιει στο ποτήρι. Έτσι. Ιδιαίτερα ο Ουάρντα. Ναι. Ποιος δεν είναι δεκάρι. Φαίνεται περισσότερο για το σκοράρι. Η δουλειά ο εξτρέμ είναι ένα σκοράρι κόκκινο. Όχι μόνο να τρυπάει στον ασμένα, να βγαίνει απ' έξω. Δεν είναι βιερίνια απάτη. Δεν είπα όχι. Ο εξτρέμ είναι να μπαίνει. Φαίνεται περισσότερο γιατί σκοράρι. Ναι. Για τον, το Βιερίνια γιατί τον αναφέρει. Το Βιερίνια γιατί τον αναφέρω. Γιατί είναι απαταιώνα ποδοσφαιριστή. Πάει απ' έξω από την περιοχή. Εντάξει. Έξω αριστερά, έξω δεξιά και σεντράρι. Όταν θα μπει μέσα και θα σκοράρει, θα γίνει ο καλό Βιερίνια. Αν θα γίνει ποτέ. Και το ίδιο και ο Μακ. Τα ξανά να μην τα λέμε. Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Τι παίζει μπάλα. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι να καταλάβεις δηλαδή. Βάζεις ένα level πάνω τον Ουάρντα από το Βιερίνια. Δύο level πάνω τον βάζω. Γιατί το βάζω δύο level. Γιατί πατάει περιοχή. Γιατί παίρνει το ενασμένα, γιατί γυρίζει μαρκάρι. Όχι πηδάει γυναίκες, όχι πηδάει άντρες, όχι πηδάει τους φράκτες του. Στο γήπεδο βλέπουμε τι κάνει. Εμένα με νοιάζει στο γήπεδο τι κάνει. Τι πηδάει και τι πίνει ο καθένας δεν με ενδιαφέρει. Ούτε με απασχολεί. Κατάλαβες. Πίνει ένα μπουκάλι ουίσκι, μπορεί να με παίξει μπάλα. Άμα άλλος πίνει γάλα και δεν μπορεί να με παίξει γάλα, τι θα τον κάνω, τον καλό τον άνθρωπο. Άμα άλλος προσεύχεται και δεν βάζει γκολ, τον άθεο που με βάζει 30, τι θα τον κάνω εγώ, τη θεούσα. Δεν με νοιάζει τώρα. Ο Ουάρντα και τα λοιπά. Πάντως ο μπαμπάς του Ουάρντα είπε ότι είναι μανατζερικό το θέμα. Ότι το φάγανε μανατζερικά θέματα στον ΠΑΟΚ. Έτσι είπε ο μπαμπάς του Ουάρντα. Δεν το λέω εγώ. Εγώ δεν είμαι μπαμπάς του Ουάρντα. Αν ήμουν μπαμπάς του Ουάρντα θα έλεγα. Δεν ξέρω τι θα πω. Πάμε παρακάτω. Τα θέματά μας. Ωραία τα είπαμε. Καλά τα είπαμε. Παρακάτω. Μανατζερικό. Έτσι είπε ο μπαμπάς του Ουάρντα. Πόσο ακούγεται σένα. Λογικό. Λογικό. Βέβαια. Μάλιστα. Θα τον βγάλω τον άλλο ότι είναι γκέι. Γιατί έχω συμφέρον και τα λοιπά. Πάρω τη μίζα από εκεί. Αν έγινε αυτό. Τον άλλο δεν τον βγάλαν γκέι, τον μαύρο. Τα έφυγε και φτιάξει με τον Ιτάν σε έναν τον Καμαρά, πώς το λέγανε αυτό, στον ΠΑΟΚ. Τέτοια δεν λέγανε. Με νοιάζει εμένα αν είναι γκέι ο άλλος. Άμα βάζει την μπάλα στα δίκτυα, τι με νοιάζει εμένα. Αν είναι γκέι, αν είναι τρανσέξουαλ. Με νοιάζει εμένα. Μου κάνει τη δουλειά μου εμένα. Πάει τελείως. Τι θα τον πάρω δηλαδή. Συγγενή θα τον κάνω. Και ο συγγενής, άμα είναι φύρα, τι θα τον κάνει δηλαδή. Κατάλαβες ρε κόκκινε. Άντε μπράβο. Άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Μάλιστα. Οι τελευταίοι κερδίζουν. Ποιοι τελευταίοι κερδίζουν. Η Λάρισα κέρδισε. Έσωσε τελευταία φάση του αγώνα. Ναι και. Δεν ήταν καλύτερη από τον. Δεν το είδα. Το άκουγα στο σπίτι με το ακουστικό. Δεν το είδα το μας. Πήγε ο γιατρός και το είδε.
Δεν βλέπω. Λάρισα, Λεβαδιά, δεν θα κάτσω να δω. Προτιμώ να δω την Τζέλση, προτιμώ να δω τη Γιουβέντους, προτιμώ να δω τη Ρεάλ, προτιμώ να δω την Μπαρτσελόνα, πάω να δω τη Λάρισα με τη Λεβαδιά. Να σπαταλήσω δύο ώρες να δω τη Λάρισα. Δεν την είδα, να σου πω ψέματα, δεν το είδα. Ούτε την Ξάνθη είδα με τον Ατρόμητο. Άλλα μάτσι. Που περίμενες να βιάσω. Ποιον? Την Ξάνθη. Και τη Λάρισα την περίμενα να βιάσω και ήρθα άσος. Και τι να κάνω. Στο 96 μας έφαγε στο χείρε. Και τι να κάνω. Τελευταία φάση του αγώνα. Χαλάλη σου, μπράβο. Είσαι σε καλή κατάσταση. Με κερδίζεις διαγωνιστικές συνεχόμενες. Μπράβο. Λοιπόν, αλλά αυτό τον άσο που έβλεπες, εγώ είδα έναν Ατρόμητο εξαιρετικό. Ναι. Και βλέπω ότι αυτό το σενάριο που το σχολιάσαμε, το γράψαμε, παίζει ακόμα, έστω για μία εβδομάδα. Ωραία. Ότι μπορεί η Ελλάδα να έχει τη δική της Λέστερ. Ναι. Θες απάντηση τώρα? Απάντηση. Εσύ είπες ότι θα ξεφουσκώσει. Θες απάντηση. Okay. Έχει λογική αυτή. Θες απάντηση. Ναι. Αύριο θα παίξει η Ατρόμητος, πώς το λένε, Ξάνθη. Λένε. Ναι. Θα παίξει η Ατρόμητος, Πανιόνιος. Θα παίξει η Ατρόμητος, ξέρω εγώ, πες μια μικρή ομάδα. Γιάννενα. Θα παίξει Ατρόμητος, Κέρκυρα. Εκεί θα το χάσει το πρωτάθλημα. Ξέρεις γιατί? Πάει παίξει ανοιχτό ποδόσφαιρο. Θα βγει απάνω. Να... Ναι. Κατακτητικό. Θα ανέβει ο Ρισβάνης απάνω με τον Χατζησαΐα που είναι πολύ καλή. Αλλά τα πρώτα 30 μέτρα θέλουν να πούμε με γόνδολα τα κάνουν. Γιατί αν δεν τα κάνανε με γόνδολα. Εντάξει, να βλέπεις μπάλα. Έχει τον Κυβρακίδη και τον Γιαννούλη. Αλλά αυτή στον αέρα είναι επική. Ο Χατζησαΐας πολύ καλός με τον Ρισβάνη. Άμα πάνε να παίξουν δημιουργικό ποδόσφαιρο, μ' ακούσει σου λέω, ναι, και ανεβούν αυτοί οι δυο ψηλά και τους χτυπήσει την κόντρα ο αντίπαλος, θα τους βάλει μέσα στα δίχτυα, στο μεγάλο το χώρο. Εκεί μειονεκτούν. Το πιέσε το θέμα. Okay. Άμα Ούμπιντες πάει ανέβα κατέβα 35 χρονών, θα κρεμάσει. Γι' αυτό δεν τον έβαλε χθες. Έβαλε το Βασιλακάκι. Έκανε ωραία κίνηση. Πέταξε έξω τον Ούμπιντες. Έβαλε το χαύτο μαύρο. Οκ. Okay. Ναι. Έκλεισε το χώρο. Όταν πάει ο Ατρόμητος να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, γιατί και στο Καραϊσκάκι και, και στο ΟΑΚΑ, το πρώτο ημίχρονο δεν πέρασε τη σέντρα, έπαιξε αντιποδόσφαιρο. Ναι, συμφωνώ. Δεν έκανε ούτε κόντρα επίθεση, δηλαδή δεν πήρε την μπάλα για να φύγει, έμεινε μέσα. Αυτό θα το πληρώσει. Αλλά μέχρι στιγμής παίζει το καλύτερο για μένα ποδόσφαιρο ο Πανιόνιος. Περίμενε. Γιατί ο Πανιόνιος. Ο Ατρόμητος έχει χάσει και τρεις βαθμούς που δεν πήρε και δικαιούταν στη Λάρισα με τον κόλ που δεν μέτρησε. Ναι, να και. Τα λέμε όλα. Ναι, και. Ναι. Υπολόγιζα τα κι αυτά. Τι να υπολογίσω, ρε. Δεν με νοιάζει ο διαιτητής. Οι διαιτητές είναι πολύ καλοί φέτος. Οι διαιτητές φέτος είναι πάρα πολύ καλοί. Δεν δέχομαι διαμαρτυρίες, δεν δέχομαι κλάματα, δεν δέχομαι Κασατζίδη. Δεν τα δεχόμουν από τους Παοξίδες, δεν τα δέχομαι από τους Ολυμπιακούς, δεν δέχομαι κλάματα. Δεν γουστάρω. Να κάνω αβάντα τώρα εγώ το κάθε σωματείο που θέλει να κλάψει για να καλύψει τις αδυναμίες του. Όχι. Ας πληρώνατε τις ενώσεις με φιλιά και να σας αγαπούσανε. Να πούμε να πάρετε τη διαιτησία. Όποιος δίνει φιλιά, παίρνει διαιτησία. Μην με κλαίτε τώρα. Με έκλαιγε χθες ο Μαλάτος. Ήτανε μπέναλτι, Κώστα μου. Ναι, με το Σαρί και τον Κυρτζίκη και τον Καγκάτσι, μεγάλο πρόεδρο στην ΕΠΟ, ήταν μπέναλτι. Τώρα δεν είναι. Είναι ο άλλος, ο δικός μας εδώ. Δεν είναι μπέναλτι. Έτσι πάει το έργο. Αυτοί τα μάθανε τα έργα. Τώρα δεν τους κακοφαίνονται κάτω. Ήτανε μπέναλτι, Κώστα μου. Άβες, ότι έχουν τον Ανδρούτσο εξτρέμ, δεν τους πειράζει. Και τον Κούτρι αριστερό μπακ που περνάει ο κάθε πικραμένος. Ήτανε μπέναλτι, Κώστα μου. Χθες αδικηθήκαμε. Με έλεγε ο Μαλάτος. Έκλαιγε. Δεν δέχομαι ούτε τα κλάματα του Μαλάτου, ούτε τα κλάματα των Παοξίδων. Παίξτε μπάλα, πάρτε διαιτητές και προχωρήστε. Με οποιοδήποτε τρόπο. Σε αυτή τη ζωή. Επαναστατική. Αυτό λέγεται επαναστατικός καπιταλισμός. Για μένα είναι δική μου έκφραση. Είναι δική μου αυτή. Δικός μου ορισμός. Ναι. Με δύο δι. Με δύο δι. Με δύο δι. Ναι. Σ' απάντησα λοιπόν. Τι ωραία. Είδες τι ωραία που στα είπα εγώ. Πολλοί φίλοι της Βέρειας ακούν την εκπομπή. Έχω πάθει πλάκα. Πολλοί φίλοι. Πολλοί φίλοι της Βέρειας ακούν την εκπομπή. Γιατί? Πολλά μηνύματα λέει. Ναι, ο λόγος τι. Παιδιά λες, ακούμε λέει από Βέρεια, ράπλε εσένα ειδικά. Ναι. Κάντε ρεπορτάζ για την ομάδα μας, αδικείται από το αποτέλεσμα. Ναι. Και άλλα μηνύματα. Γιατί ναι. Ότι πήγε λέει εκεί και έσφαξε ο Απόλλων Πόντου τη Βέρεια. Success story σημαίνει επιτυχημένη ιστορία. Σου λένε ο Στρατηγάκης ο Γιώργος και η Φωτεινή που έχουν τα φροντιζέ, στέλνουν μήνυμα. Να και... είναι καλά οι άνθρωποι. Ναι, αυτό πες τον κόκκινο λέει που έπαιξε 4 χρόνια Τζουβελάκη Κυρμελίδου μία τάξη λέει και τον πέρασε ο παπάς ο τράγος εγκύρθε και τον πέρασε το μάθημα. Σε ιδιωτικό γιατί να μην πέρασε. Φροντιστήριο λέω. Τι σε ιδιωτικό γιατί να μην πέρασε. Τι να σε περάσει. Γιατί να μην ήρθε ο παπάς εκεί, κλάθηκε για να μου. Γιατί να μην περάσει. Τι σαν και εμένα. Τι θα κέρδισε. Τι θα κέρδισε. Σε ιδιωτικό να σε περάσει.
Αγγλικά, γαλλικά. Δεν πηγαίναμε εκεί Τζουβελάκη Κυρμελίδου. Γαλλικά ποτέ δεν. Αγγλικά δεν ήταν, στα αγγλικά. Μόνο αγγλικά. Τρία χρόνια δεν πήγε, τέσσερα στην ίδια τάξη. Και ήρθε ο Πάτερ Παναγιώτης εκεί πέρα. Στην ίδια τάξη. Αφού το κεφάλι σου δεν τα έπαιρνε. Σε ποιο έργο το έχεις δει. Σε ποιο έργο. Ναι. Σε αυτό που βλέπεις εσύ τα δικά σου τα έργα. Το είδα και εγώ σε αυτό το έργο. Άλλο. Με κλείνει το μάτι, βγάζει. Τι σε κλείνει, με τι γλώσσα σε βγάζουν. Πάνε στα θέματα. Ρε. Στα θέματα. Έφαγες μισή ώρα. Δεν ανέλησες τίποτα να πούμε. Γιατί ορίονται εκεί πέρα από τη Βέρεια, δεν κατάλαβα. Τι ορίονται. Έπρεπε να βάλει 4 γκολ η Βέρεια, λέει, και έχασε ένα 0. Αυτή είναι η ιστορία. Πού το είδαν αυτό. Εσύ που το είδες. Είδες το μάτι. Τα άκουγες αναμετάδοση. Εγώ έχω άκουγα. Στατιστική του αγώνα. Εγώ άκουγα το μήνο στην Έρασπορ. Άκουγα το μήνο εγώ. Στατιστική. Ναι, άκου εμένα τώρα. Έκανε 2 σουτ η Βέρεια. Τι έκανε. 2 σουτ. Δεν ξέρω εγώ. Έπρεπε να βάλει 4 γκολ με 2 σουτ. Τώρα τι είναι. 2 σουτ έκανε. Πάντα τι είναι, Καλαμαριά. Όχι, φίλε. Όχι. Εγώ δεν είπα ότι είναι στο μάτι. Όχι. Αναμετάδοση άκουσες. Ναι. Τι έλεγε η αναμετάδοση. Ποιον άκουγες. Ποιο έκανε αναμετάδοση. Πού το άκουσες. Σε ποιο σταθμό. Σε ποιο σταθμό το άκουσες. Ο Δημαρά. Ο Δημαρά. Έκανε αναμετάδοση. Τι είπε ο Δημαρά. Ό,τι τι. Ότι ήταν δίκαιη η νίκη του Απόλλωνα. Ο Δημαρά είναι ρεπόρτερ του Απόλλωνα Καλαμαριά. Απόλλω πόντ, τι θε να πει. Το πιάσει με τον Κατσαβίδο Καλατζίδη να το βγάλει τον νεφρό, τι θε τώρα. Γιατί. Τον κάλει κόσκινο. Λοιπόν, έτσι λένε. Εδώ θε μετά ναι, φωτογραφίε ναι, από το γήπεδο τη Δράμα. Μου στείλανε φίλοι τη Δράμα ναι. Να δει τι κόσμο είχε. Ναι. Να πει λέει αυτόν τον Σαρδανάπαλο. Εμένα, ναι. Να πει τι γινότανε. Σου στέλνουμε και οπτικό υλικό. Ναι. Για να δει πόσο κόσμο είχε. Ναι. Είναι φοβερό. Ο Λευτέρης Σαχινίδης συγκεκριμένα μου στέλνει τις φωτογραφίες. Ναι. Εγώ βλέπω ότι λέει σε ακούω λόγω δουλειάς και πες στο ράπ. Οι Δοξέοι δεν είναι στα νεκροταφεία όπως έχει πει. Ναι. Και ότι γεμίζει το γήπεδο μόνο με Άρη και με Πάο που ξέρουμε τα τελευταία 3 χρόνια. Ναι. Ορίστε λέει ο κόσμος που είχε χθες. Λοιπόν, με την αναγέννηση καρδίτσας. Απαντώ, έχουν δίκιο. 4.200, πάνω από 4.000 ήταν οι Δραμηνοί. Στο μάτς με την αναγέννηση καρδίτσας στην πρεμιέρα της Δόξας και ο Άρης είχε 650 άτομα. Έχουν απόλυτο δίκιο. Οι Αριανοί στην πρεμιέρα είχαν 650 άτομα στη Χαριλάου και οι Δοξέοι είχαν 4.200-4.300 στη Δράμα με την ομάδα της καρδίτσας. Απόλυτα δικαιολογημένοι οι Δραμηνοί να λένε είμαστε εδώ. Ασύλληπτο το νούμερο. 4.500 κόσμος. Υπάρχει όραμα. Δεν ασύλληπτο. Όχι. Ασύλληπτο είναι για τις μέρες μας. Αν ισχύει αυτό που λες. Για τις μέρες μας είναι ασύλληπτο. Επειδή εγώ βλέπω ότι έχει κόσμο, δεν ξέρω πόσο κόσμο. Κόκκινέ μου. Αν είναι 3-5 χιλιάδες. 4.200-4.300. Για τις μέρες μας είναι ασύλληπτο το νούμερο. Αυτό που, όχι. Τι να σπάσω. Είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο το να νούμερο. Να έχει τη Δράμα. Ναι. 4.500 κόσμο ναι. Και να μην έχει κόσμο στο κλειάν τη Βικελίδη. Έτσι ακριβώς. Στον Ηρακλή πόσο έχει. Πόσα εισιτήρια διαρκείας έχει που βγάλατε τη. Τριψήφιο αριθμό. Τριψήφιο. Ναι. Όχι, όχι, το νούμερο να με πεις. Δεν ξέρω ακριβώς. Λέω τριψήφιο, ναι. Τριψήφιο αριθμό. Είναι τραγικό. Μάλιστα. Δηλαδή, Άρης και Ηρακλής μαζί δεν κάνουν μια δόξα δράμας. Ωραία, είναι τραγικό. Εγώ ναι. Σου λέω τα εισιτήρια διαρκείας. Δηλαδή, δόξα 4.200 εχθές, Άρης 650. Δόξα 5 δανεικοί στον Ηρακλή τους πληρώνουμε εχθές. Είναι δηλαδή δόξα δράμας. Άμα αεριστεί, παθαίνει να πούμε πνευμονία ο Αριανός και ο Ηρακλιδέας. Αυτό λες τώρα. Έχεις δίκιο απόλυτο. Έχεις δίκιο απόλυτο και είναι σύψη της ποδοσφαιρικής Θεσσαλονίκης. 100%. Δίκιο. Τι να πω εγώ, ότι έχεις άδικο. Διάλειμμα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Να πούμε ότι αν θέλετε να βάλετε χρώμα στη ζωή σας, βάψτε ό,τι θέλετε. Ναι, ναι. Μόνο με Vitex, πιο συγκεκριμένα με Vitex Classic. Χρώματα με υψηλή καλλιπτικότητα, τα οποία είναι πιστοποιημένα. Χράτς χρούτς, χράτς χρούτς εκεί πέρα τι θα γίνει. Αν το βρω και που είναι. Χράτς χρούτς, χράτς χρούτς. Και οικολογικά. Υπάρχουν εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα για τη διακόσμηση. Στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου, στον Εύοσμο, η Θάξη 62 με Αντώνη Τρίτσι με τηλέφωνο το 2310-303-193. 4213 εισιτήρια έχει η Δράμα. Βάλε και τους λοιπούς κοντά στα 5.000. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο στους Δραμηνούς, 650 Αριανοί με το Αγίνιο. Δεν ξέρω πόσο είναι. Τι δεν ξέρεις, ρε. Τι δεν ξέρεις, βρε. Να δω πόσο έχουν έρθει για τους Success Story. Success Story. Success Story. Success Story. Λέει ο Σιρόπουλος από το Καμποχώρι. Ναι. Επιτυχία σημαίνει ραπ, πες τον άλλο που τα ξέρει όλα. Δεν είπα ότι τα ξέρω όλα. Δεν... Ευχαριστώ πολύ που με διορθώνει. Με διορθώνει. Πάει, τελείωσε. Δηλαδή, εγώ διορθώνω εσένα που διορθώνει σε μένα. Για να καταλάβω. Και οι άλλοι διορθώνουν εμένα που διόρθωσα σένα για το λάθος το οποίο έγινε στην αρχή. Το lower πού το πήρε, στο κελί δεν του Παΐσιου. Δεν πήρα lower. Στο κελί του Παΐσιου το πήρε το lower. Δεν έχω πάρει lower. Δεν πήρε το lower. Πάει τελείως. Πώς θα πάρεις lower, αφού 4 χρόνια στην ίδια τάξη ήσουν Τζουβελέκη και Κυρμελίδη. Συνεχίζει την ίδια βλακία. Ο παπάς ήρθε εκεί, δεν θυμάμαι εγώ τον παπά. Άγιασε εκεί και το φροντιστήριο εκεί πέρα. Πήρε και ένα πεντάρικο να πούμε. Δραχμές τότε δεν ήταν.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένο στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Γιωργάκη, πώς ξύλωσες έτσι? Πώς πήρες τόσους πόντους, βρε άτιμη? Έμοιασες τον πατέρα του. Ας γελάσω, ρε. Μα εσύ δεν είσαι ψηλός. Ναι, αλλά άμα δεις την κάρτα Smart Club μου, θα ρωτάς και εμένα που τους πήρα τόσους πόντους ο άτιμος. Δεν γελάς. Κοσμοτέ Deals for You. Δεν είναι απλά προσφορές. Είναι τρόπος ζωής. Απόλαυσε τη χαρά του να έχεις περισσότερα στα πρατήρια Shell. Κέρδισε τετραπλάσιους πόντους Smart Club με αγορά καυσίμων αξίας 30 ευρώ, στέλνοντας κενό SMS στο 19019. Χρέωση 20 λεπτά ένα SMS. Όροι στο κοσμοτέ.gr κάθετος Deals for You. Για να μην μπείτε το νερό, νεράκι, πιστοποιημένα φίλτρα νερού από την Energy Water. Απαλλαγείτε τώρα από τη μεταφορά και το κόστος των εμφιαλωμένων με την αγορά ενός φίλτρου από την Energy Water. Για καθαρό υγιεινό νερό, απαλλαγμένο από χλώριο, οσμές και μικρόβια, φίλτρα από την Energy Water. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα της Energy Water, Λαγκαδά 335, Αερογέφυρα Σταυρούπολης και βρείτε το φίλτρο που σας ταιριάζει στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 654-555. Energy Water. Το νερό που σας αξίζει. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπο Σαμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Ο Οκτώβριος φέρνει δύο πράγματα: βροχές και τα γενέθλια για τα 6 χρόνια των 7-7. Ετοιμαστείτε για βροχή από καφεδάκια και όχι μόνο. Μεγάλος διαγωνισμός με 60 τυχερούς που θα κερδίσουν από μία μηνιαία κάρτα καφέ και από ένα θερμός. Πώς? Κάντε like στην επίσημη σελίδα 7-7 και comment κάτω από το διαγωνισμό τι αγαπάτε περισσότερο σε εμάς. 6 χρόνια 7-7. 6 χρόνια παρέα μαζί σας. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852. 27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστάλεγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη γυνής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη γυνής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Τι θα γίνει ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ.
καταστήματα Φορών. Με 29 σημεία σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα 3 νέα καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορών. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στοιχικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Η εταιρεία διανομής αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας συνιστά στους καταναλωτές. Εξασφαλίστε την ορθή λειτουργία του λέβητά σας για το χειμώνα που έρχεται. Κάντε την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης και απολαύστε μεγαλύτερη οικονομία, ασφάλεια και συνεχή χρήση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μονώστε σωστά τις σωληνώσεις των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Απευθυνθείτε σε πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους επαγγελματίες. Αεριοθές. Εδάθες. Για νέες συνδέσεις, τηλεφώνησε τώρα στο 11150. Κυρίες και κύριοι, η Καλόε, η γνήσια ελληνική αλόη, τώρα και με εκχύλισμα μαστίχα σχίου, που βοηθάει στο φούσκωμα, στις καούρες, στη δυσπεψία, στο έλκος και στη γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Ενώ σε συνδυασμό με την αλόη, συμβάλλει ακόμη πιο δραστικά στην αποτοξίνωση, στη μείωση της χοληστερίνης, στη ρύθμιση του ζαχάρου, στην καταπολέμηση των πόνων στις αρθρώσεις. Αποκτήστε τα 2 λίτρα Καλόε μόνο με 45 ευρώ και τα 2 λίτρα φράουλα ή λεμόνι ή μαστίχα χίου μόνο με 50 ευρώ. Μαζί μια κρέμα προσώπου ή μια αναλγητική κρέμα δώρο αξίας 20 ευρώ. 23 12 200 500. Τηλεφωνήστε τώρα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέριος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσαρη Γωνία. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε πρόβλημα και αν υπάρχει, προκειμένου να έρθει άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά, ή πηγαίνετε εκεί, Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσαρη Γωνία, όσοι θέλετε να φτιάξετε κλειδιά, immobilizers στο Πετκανίτσα. Α1 κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμος το 54344. Έχουν έρθει μόνο 3 μηνύματα. Σιγά μην έρθουν. Γιατί να μην έρθουν? Γιατί ο Μαρκουλάκης γέρασε, ρε. Δεν είναι ο Αλέκος Αλεξανδράκης που λέγανε παλιά. Δεν έχει τη γοητεία του Αλέκου Αλεξανδράκη. Οι άλλοι πώς τη λένε την κοπέλα? Χωρίς το όνομα του. Λοιπόν, ο Περάκης είναι φοβερός. Η Τόνια Σουδηροπούλου δεν είναι ωραία γυναίκα? Δεν την ξέρω. Δεν την ξέρεις? Όχι. Ο Μαρκουλάκης, εντάξει, φαλακρός δεν έγινε. Ρε φίλε, συγγνώμη, τι? Για τις γυναίκες ή για τον άντρα θα πας? Εγώ για τον άντρα θα πάω. Εσύ δηλώσεις και bisexual. Άμα είναι γυναίκα. Για τους άντρες που λες τόση ώρα. Εγώ με παπάδες δεν κάνω παρέα για να είμαι bisexual. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παπάδες τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Περισσότεροι ότι... έχουν πάρα πολύ γκέι είναι οι παπάδες. Πάρα πολύ. Αρκετοί. Έχει κανένα παπά γκέι? Πολλούς. Για δείξε μόνο. Τι θες να το δείξω? Ένα. Πολλούς. Και έχουν και παπάδες οι οποίοι είναι παντρεμένοι με παπαδιές και έχουν και 5 και 6 παιδιά κτλ. Άρα άσε τώρα τα ομοφιλοφιλικά. Για ποιο λόγο μου συζητάς τώρα? Και κάτι άλλο. Άνω Μαρκουλάκης είναι μικρός. Πάμε παρακάτω. Δες τη Διθεώνα, ωραία. Ναι, δες τη Διθεώνα, εσύ είναι ωραία γυναίκα. Μπράβο. Άκου εδώ τώρα εμένα. Εγώ έχω ένα παιδί, ξέρεις, το αγαπάω το παιδί. Λογικό είναι. Ωραία. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ο καλύτερη μαθήτρια στην τάξη όμως. Έχει άλλους 2-3 που είναι πιο καλοί. Για τον Λιξέρης που θα πεις? Όχι. Για τον Καλατζίδη θα πω. Μπορεί να φίλος μας ο Καλατζίδης, αλλά στη Βέρεια πρέπει να φάει 3. Τώρα, εσύ άμα θες να αλλοιώσεις. Πώς να φάει 3? Άκου δω, ρε κόκκινε. Με 3. Εσύ άμα θες να αλλοιώσεις την ιστορία, αλλοίωσέ την. Πιο καλή ήταν η Βέρεια. Πώς να φάει 3? Άντε πάλι τα έλεγα. Η Βέρεια ήταν καλύτερη. Okay. Πες ότι ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα η ισοπαλία. Άλλο αυτό. Και καλή κριτική θα κάνεις. Εγώ απαντώ. Με τον ΠΑΟΚ έπρεπε να κερδίσει η Καλαμαριά. Ήταν καλύτερη. Να απαντήσω. Να απαντήσεις. Λοιπόν. Ο Ηρακλής έχει 150 διαρκείας. Τριψήφιο αριθμό έχει. Δεν έχει άλλο 990. Δεν έχει και άλλο 150 διαρκείας. Μη λες τον κόσμο. 800 είναι αυτό. 88 θα είναι. 88 θα είναι. Άντε να πούμε. Δεν μου λες μπουκωμένος. Ναι, θα σου έλεγα τι είμαι. Ξέρω ότι είσαι μπουκωμένος. Άντε. 800 και παρακαλάνε. Είναι αριθμός αυτός. Τι είναι? Είναι αριθμός. Για τον Ηρακλή. Ναι. Θρίαμβος είναι. Ξεφτύλα είναι. Θρίαμβος είναι. Ξεφτύλα είναι. Άντε. Δεν θα βάλετε και φέση 4 εκατομμύρια. Παρακαλάτε τώρα. Πού να μπουνε. Το Βασιλιάδη να σας κάνει νέο αφημί και να φάτε τα λεφτά από τους άλλους παίκτες.
εσείς που είστε αυτόνομοι και δεν θέλετε. Ποιος Βασιλιάδης? Ποιος Βασιλιάδης? Αυτός με το μουσι. Αυτός εδώ μουσάτος που ξυρίζεται κάθε τρία χρόνια. Ο Βασιλιάδης του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρτε παρακαλάτε να αλλάξει ο νόμος. Ο νόμος έχει κανονιστεί να αλλάξει. Ναι, ναι. Από για, να φάτε, για να φάτε τα λεφτά, ε. Και αφορά. Ναι, να γλιτώσετε μόνο, το Παπαθανασάκι, ε. Αφορά μπράβο. Μόνο τους εραστέχνες. Τους εραστέχνες. Επειδή βιάζει. Δεν βιάζουμε καθόλου. Βιάζεσαι πάρα άντε, πολύ. Μπράβο. Άντε μπράβο. Πάμε στα θέματα, Γρηγόρη μου. Ποια θέματα. Τι γουστάρεις να πούμε. Το μεγάλο Ζουνίδη που έπαιξε με τρία χάφη επιτέλους και πέταξε το 4-4-2 στα σκουπίδια. Δεν το... είναι κάτι ιδιαίτερο. Πολύ ωραίο. Τις αλλαγές του να πούμε. Κατάλαβα. Το center for το γρήγορο που έβαλε. Τον extrem το μαύρο που άλλαξε το Βηγιαφάνες. Τον τρίτο stopper που έβαλε. Άριστος ο Ουζουνίδης. Θέλατε ένα Ουζουνίδη εδώ, ε. Ξέρεις τι κατάλαβα. Θέλατε ένα Ουζουνίδη στον Ιωάννη Ηρακλή. Θέλατε ένα Ουζουνίδη. Γεια σα, είμαστε πήγε. Είπα εγώ τι πηγαίνω. Λοιπόν, θέλατε ένα Ουζουνίδη. Ξέρεις τι κατάλαβε ο καθένας μετά από αυτή την αγωνιστική. Τι κατάλαβε. Ότι όταν λέμε δεν παίρνει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα. Δεν παίρνει. Δεν παίρνει, τελείωσε. Όποιος δεν θέλει να το καταλάβει. Ποιος θα το πάρει είναι. Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Θα σου πω. Ο ΠΑΟΚ θα το πάρει. Οι ομάδες είναι τρεις, οι εξής δύο. Ποιες οι εξής δύο? Είναι Ατρόμητος που είναι σήμερα πρώτος. Βρεχιάς τον Ατρόμητο. Σήμερα μιλάμε. Α, παράταμε με τον Ατρόμητο τώρα. ΑΕΚ που προηγείται στην βαθμολογία με... Θα οικονομήσει ο Σπανός στο δεύτερο γύρο. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Εγώ δεν λέω όχι. Άντε τώρα. Λοιπόν, ΑΕΚ η οποία προηγείται του ΠΑΟΚ. Αλλά έχει και ένα παιχνίδι περισσότερο. Ναι, ναι. Και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Αυτοί είναι οι τρεις, ναι. Οι εξής δύο. Δηλαδή, όπως είπα. Δηλαδή αυτός ο ΠΑΟΚ θα χάσει το πρωτάθλημα από αυτή την ΑΕΚ. Με πέντε μήνες το μάνταλο έξω. Να πω πάλι ό,τι είχα πει στην αρχή. Θες να σου αναλύσω την ΑΕΚ θες. Όχι, θα σου πω το εξής. Θα σου πω εγώ γιατί θα το πάρει. Ένα λεπτό. Και κάνω συνέντευξη. Τι να σε πω. Η ΑΕΚ. Τι. Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι είναι καταπληκτική. Ωραία, κούλα είναι η ΑΕΚ. Θα πάει να παίξει τώρα με τη Μίλαν, θα φαγωθεί. Το κεράκι από τον ΠΑΟΚ. Είναι καταπληκτική, είναι υπέροχη, αλλά δουλεύει στα κόκκινα. Όπως και αν παίζει, είναι λογικό να καταρρεύσει κάποια στιγμή. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι χάλια. Πόσο πιο χάλια μπορεί να είναι συνέχεια, είναι χάλια. Συμφωνώ μαζί σου αυτό που λέει. Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Συμφωνώ. Άμα δεν το πάρει. Γιατί είπα κάτι διαφορετικό. Οι loser του 21ου αιώνα θα είναι αν δεν το πάρουν. Λοιπόν. Εσύ κρατάς και πισινή τώρα. Και τρίτον να πάρει. Καμιά και τρίτον να θα είναι κατάπτυστη αν δεν πάρουν αυτό τρίτον, το πρωτάθλημα. Δεν τόσα λεφτά που ξόδεψε ο, μένουν... ο Σαββίδης για ομάδα και περίγυρο θα είναι κατάπτυστη διοίκηση γύρω από τον Ιβάν. Παίκτες, τρεις διαιτητές που έχει. Τι να κάνει άλλο αυτός ο Ιβάν για να σε παρακαλώ. Τι λέγεται. Και τι. Το βασικότερο απ' όλα γιατί πρέπει να δώσω μια απάντηση. Τι. Δεν είδα το παιχνίδι της Βέρειας με τον Απόλλων Πόντου. Το άκουσες. Άκουγα περιστασιακά. Αχ, κατάλαβα. Είχα εικόνα από τις. Βάλε τις φάσεις να τις δεις. Είδα, έχει να δούμε τις φάσεις. Θα δούμε. Έχει κάνει τρία σουτ όλο το παιχνίδι η Βέρεια. Και έπρεπε να κερδίσει. Ρε κατοχή είχε η Βέρεια. Φάσεις είχε η Βέρεια. Δεν κατέβηκε τη σέντρα η Καλαμαριά. Πήρε δυο αντεπιθέσεις. Τρία σουτ είχε μία ομάδα, τρία σουτ είχε και άλλη. Αν έγινε κάποια αδικία και αν άξιζε περισσότερο η Βέρεια, δεν το γνωρίζω. Πες, δεν ξέρω. Δεν το είδα, ρε φίλε. Κακό κάνει. Αλλά λέω. Σε μια ομάδα κακό την κάνει. Δεν την κάνω αδικία. Κακό την κάνει στην ομάδα. Προσέχω τι λέω. Άντε. Δεν είπα εγώ ότι ευνοήθηκε, αδικήθηκε. Δεν. Λέω, διακρίνω ότι πολλοί φίλοι ουρλιάζουν για τη διαιτησία στο παιχνίδι της Βέρειας με τον Απόλλωνα. Τότε στον πέναλτι που ζητάει. Όχι. Πες, δεν είδα, δεν ξέρω. Γιατί πότε τι είπα. Είπα ότι το είδα. Πάμε παρακάτω. Είπα μπράβο στην Απολωνάρα. Αεξίδες, ακούστε δύο κουβέντες. Ευχαριστώ για την απάντηση. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Ξεκινάτε με τρία στόπερ ενάντια στο Πανιόνιο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό είναι μήνυμα στον Τσικουναρά του Μελισανίδη από τον Χιμένεθ. 3-5-2. Του Τέστιν 5-3-2. Με Γαλανόπουλο, Σιμόε, Μάνταλο, Ντεκάρια, Αραούχο, Φόρ και Λιβάδια Φόρ. Πάει. Το μάτς βγαίνει το ημίχρονο. Πετάει ο Πασκάλης της γιαγιάς Ντακ, ο προπονητής του Πανιωνίου, τον Γκάργα, τρίτο στόπερ και βγάζει το Λάμπρου. Και λέει εγώ πάω για πόντο και βάζει τα δύσκολα στο Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ δεν αντιδράει. Ξέρετε τι σημαίνει δεν αντιδράει. Φοβάται μη χάσει. Και λέει στο Μελισανίδη, εγώ θέλω να πάρω τον πόντο. Τον πόντο δεν θέλω να χάσω γιατί άμα χάσω χάνω τη θέση μου. Κοιτάω τα του οίκου μου και όχι τα του οίκου σου. Να σε κάνω μάγκα και να βρω εγώ τον πελά μου σαν εξυλαστήριο θύμα. Πρώτη αλλαγή. Θυμάσαι την πρώτη αλλαγή? Όχι. Όχι. Πετάει στον Γαλανόπουλο τον αργό τον Γιώχανσον. Τι είχε Γιάννη, τι είχα πάντα. Σου ημώε κόφτη, κανονικά πάμε κτλ. Και πάει στο 68 και βάζει τον Μπακασέτα και βγάζει το Λιβάδια. Λάθος αλλαγή. Γιατί βγάζει το Λιβάδια? Βγάζει το Λιβάδια
γιατί ο Λιβάδια είναι ο πιο καλός, ο πιο διεισδυτικός. Βέβαια μετά το παιχνίδι, όταν ο Ραούχο το βάζει, το δικαιώνει. Και την ώρα. Λιβάδια. Λιβάδια, Λιβάδια. Άσε κόκκινα, κάνουμε ανάλυση. Γιατί ναι, ναι, όχι. Σαλαγές, το λες και σωστά. Τι έγινε, άστο να πάει στο διάλογο, δεν το ξέρει το έργο. Έτσι, έτσι. Και πάει να το βγάλει το μάτς και αυτός με τρία στόπερ 0-0. Το μάτς το πήρε ο τραυματισμός του Τζόσιτς. Αναγκαστικά δεν έχει άλλο στόπερ. Σου λέει τι να κάνω, ας πετάξω μέσα τον Λάζαρο. Θέλω δεν θέλω. Θέλω δεν θέλω. Θα παίξω 4-2-3-1. Θέλω δεν θέλω. Γιατί στο 79-80 μου τραυματίζεται ο Τζόσιτς. Τραυματίζεται. Και έτσι πήρε το μάτς η ΑΕΚ. Δεν πρόκειται να έβγαζε τον τρίτο στόπερ μέχρι το τέλος του παιχνιδιού ο Χιμένεθ και θα έπαιρνε το 0-0. Συγκυριακά λοιπόν γίνεται αυτή η αλλαγή και παίρνει το ρίσκο γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Φεύγει ο Μάνταλος 5 μήνες. Σας το είπαμε. Τίμια η προσέγγιση μας. Μεγάλο πρόβλημα για την ΑΕΚ ο τραυματισμός του Μάνταλα. Ο ηγέτης της ΑΕΚ, ναι. Χαμάλης της ΑΕΚ, μεταφορέας της ΑΕΚ, δεν μιλάει, δεν λαλάει, μαρκάρει, διεισδύει. Παίρνει το ένασμένα, χτυπάει τα καστημένα, πάει δεκάρι, τον εξοντώσανε. Του φάγαν τον προστάτη η Βραχάλη και το γαλακτικό οξύο Χιμένεθ με τον άλλο τον Γλυκόλα, καλά πούμε τον Μελισανίδη. Σας λέω, και ο επόμενος που θα τραυματιστεί θα είναι ο Λάζαρος. Τελειώσαμε με το πρωτάθλημα. Μάλλον ο παδός ΣΑΕΚ. Κοιτάξτε παοξίδες, εάν χάσετε αυτό το πρωτάθλημα, αν διαλέξετε Μέγαρο Μουσικής να αυτοκτονήσετε, Λευκό Πύργο, Μακεδόνια Παλάς, τσιμέντο έχει κάτω. Από όπου και να πέσετε, αυτοκτονία δεδομένη. Λέει 123. Λέει, ναι, λέει. Τώρα έγινε παικταράς ο Μάνταλος Ντράβ και θα λείψει από την ΑΕΚ. Άλλα έλεγες πριν δύο μήνες. Έλεγα έχεις ότι, πάθει βέρτιγκο. Ότι ο Μάνταλος δεν μπορεί να σηκώσει όλη την ΑΕΚ στην πλάτη. Το ότι σηκώνει όλη την πλάτη τη ΑΕΚ ο Μάνταλος και Χαμάλης, δεν έχετε άλλον. Ήτανε άμα είχε τσίπα ο Μελισανίδης. Θα είχε φέρει ένα παιχταρά δεκάρι, θα είχε φέρει άλλους τρεις παίκτες να ήταν παιχταράδες, να πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ δεν το γουστάρω μία το Μελισανίδη, αλλά αυτό που έκανε. Τι έκανε. Αυτό που έκανε. Τι έκανε. Δείχνει ότι έχει τσίπα. Τι τσίπα. Δεν μπορεί να το λες αυτό. Τι έκανε δηλαδή. Με το που τραυματίστηκε, ναι, ναι. Λέει ανανέωση συμβολίου. Σόπα ρε φίλε, συγκινήθηκα ρε φίλε. Μεγάλο λαϊκισμό ρε φίλε, φυσικά και πέρα. Ανανέωση συμβολίου. Μπράβο, μπράβο. Και το έχει κάνει κι άλλες φορές. Μισό λεπτό. Άλλο. Άστα ρε φίλε. Ξηγείται. Δεν το πετάει το κουτσό του άλογο του. Για την τσέπη του θα τα δώσει. Τώρα τι να σου πει. Τι, θα βγάλει από την τσέπη του. Μόνο, ούτε που, το μόνο που το κάνει. Ούτε λουλούδια δεν θα του πάει. Άξιο συγχαρητήριο. Άστα ρε, άστα. Το αν τα βγάζει. Ούτε λουλούδια από την τσέπη πήγε. Και ο Σταφυλίδης τράκαρε τα μάξι του όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ και πήγαν τρεις γουρουνάδες Ρώσοι στη μαμά του. Άκου να δει τώρα μυαλό ο Σαβίδης. Πήγανε τρία γουρούνια στο χωριό, ψάχναν το Σταφυλίδη. Μια μάνα. Στα τι... κουφάλια. Ποια κουφάλια ρε κόκκινη. Εσύ θα πει τα κουφάλια. Ποια κουφάλια ρε κόκκινη. Πήγα στο χωριό. Βλέπουν τρία γουρούνια μέσα σε μια μερσεντέ. Ψάχνουν το Σταφυλίδη. Εσύ τι θα σκεφτεί. Και πήγανε λέει ο Μπούζος. Τι ωραία κίνηση λέει. Πήραν μια μινιατούρα το αμάξι. Και εγώ νόμιζα ότι πήρα καινούργιο αυτοκίνητο. Πήρε λέει μια μινιατούρα ένα αμάξι λέει και του το χαρίσανε. Με κάτι λουλούδια. Να δει εκείνη η μάνα του Σταφυλίδη τα βόδια. Πει το παιδί μου πήρε να το σκοτώσουν. Μεγάλη εξυπνάδα έκανε ο κ. Σαββίδης. Κουβαρντά κι αυτό μεγάλο. Πήγε και πήρε μινιατούρα. Λοιπόν άκου κουβαρντά. Άκου να δει. Η ΑΕΚ με το υλικό που έχει παιδεύει τον καλό προπονητή της. Είναι πολύ καλός προπονητής. Πάνε να το βγάλουν άχρηστο τώρα γιατί ντε και καλά και ιστορίες. Πάντα θες. Υπάρχει εύκολο θύμα. Ναι, είναι το εύκολο θύμα. Για μένα λοιπόν, ΑΕΚΖΙΔΕΣ, δεν είναι το εύκολο θύμα ο καλός προπονητής που έχετε. Το πρόβλημα είναι να δω τώρα σε 20 μέρες ένα μήνα. Αλλά ο Χουβαρντάς είναι ο μεγάλο παράγοντας. Τι δεκάρι Χουβαρντάς θα σε φέρει να χτυπήσει τον Σαββίδη ή θα τον αφήσει να το πάρει και να τελειώσει. Ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Μάνταλου μέχρι τη στιγμή που τραυματίστηκε. Το πιο μεστομένο. Τι μεστομένο, τα λεπόρια είναι. Άντε πάνε στον μπαμπά του Μάνταλο που είναι ίδιος ο Μάνταλος στην Κομποτινή και πες το. Γιατί το λες εκείνη αυτό, τη μάνα. Είναι ίδιος ο Μάνταλος. Ίδια η μάπα του Μάνταλου είναι. Το βλέπεις και τρομάζεις. Άσχημα. Ενώ εσύ τι. Κι εγώ είμαι. Εγώ τι. Εμείς τι είμαστε. Λένε οι άλλοι για μας. Άσε, ξέρουν τι. Άλλαν τάλλον είμαστε εμείς. Άσε ρε κόκκινε, εκεί είσαι και το παίζεις κι αυτός θα πούμε. Τα μούτρα σου χάλια είναι φυσικά. Λοιπόν, εγώ δεν έκανα μήνυση όπως και εσύ. Άντε, τα τις κρυάδες. Τα παίρνεις, τις ατάκεις από τους άλλους και τις λες για σένα. Ναι. Άσε τώρα, ξένες ατάκες τώρα. Τις ξένες ατάκες. Ναι. Ξέρεις τι λέει ο μάνατζερ του Μάνταλου. Καταρχήν, όποιος είναι μάνατζερ του Μάνταλου είναι για διάλυση. Πήρε το παιδάκι ηγέτη στην ΑΕΚ. Δεν του πήραν εξτρέμ, του πήραν τον Κλωναρίδη τον πεθαμένο. Εντάξει, το Τζιμ Πάτικ, πώς το λένε τον άλλο τον εξτρέμ, πώς το λένε.
τον, δεν θυμάμαι πώς το λένε, τον εξαφανίσανε και αυτόν. Φέραν τον Μπακασέτα για εξτρέμ, γελάει ο κόσμος. Και θέλουν αυτοί να πάρουν προτάσμα από τον Σαββίδη. Δεν γίνεται. Να βγει ο Καστοριανός, Μαλισανίδη, να μας πει. Εντάξει. Κόκκινο τον έφαγε το Ματωλοκαραφλός με την κατεμιά του. Έρχεται μήνυμα. Ναι, εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Ένα μήνα το σέρνετε το μάνταλο. Το σέρνετε. Το σέρνετε το για μάνταλο. Να έχει, τελειώσει... έχει τελειώσει ο άνθρωπος βιολογικά. Πάει να πηδήξει και πατάει όπως η θιά μου η Μαρίτσα έσπασε το ποδάρι της, να πούμε. Είχε πάει στη λαϊκή, κουβαλούσε τα φρούτα. Είχε εξοντωθεί, πάει, πατάει στραβά. Δεν είναι, λέει, έτσι. Δηλαδή, άμα φάω τον αστράγαλο από κόπωση, δηλαδή που κάνω 10 χιλιόμετρα και στο τέλος να πάω να περπατήσω και να φύγει ο αστράγαλος μου από την κούραση. Να πει ο γιατρός, καλέ, δεν μπορεί να κούρα από την κούραση να πάθει ο αστράγαλος. Τέτοια θα ακούσεις τώρα. Okay. Να βγουν τώρα οι γιατροί και να πούνε τι μέτρησε η γαλακτικό οξύχιο μάνταλος, πόσα χιλιόμετρα έχει φάει ο μάνταλος τόσο καιρό. Τα εργομετρικά του μάνταλος. Ναι, και όταν πήγε για να πατήσει γερά. Ήταν τελειωμένος βιολογικά, okay. Γι' αυτό πάτησε στραβά και βγει, έφυγε και παθερίξει χιαστό. Διάνα, άντε. Οι διαγωνισμοί για το ρεύμα έχουν ολοκληρωθεί. Τι Διάνα? Διάνα, ρωτάει μια φίλη. Διάνα τι λένε? Ναι. Διάνα. Διάβασα, πώς λέει. Πώς λέει? Πώς λέει? Λάρισα, Διάνα, με... Λαρίσα. Λαρίσα τι λένε? Να, Λαρίσα, Διάνα... Λάρισα, Διάνα, ναι. Σουλτάνα. Ραπτόπουλε, ναι. Μάλλον μας δουλεύεις αλλά σήμερα από άλλα χθες, σαν τον καιρό αλλάζει συνέχεια λέει, για το μάνταλο. Ρε παιδιά, με αυτό το υλικό η ΑΕΚ, ο Μάνταλος είναι ο ηγέτης της. Λοιπόν, αντί να τον βάλετε λοιπόν δεκάρι και να φτιάξετε γύρω από το Μάνταλο και δύο φορ μια καλή ομάδα, τον έχετε χαμάλι, τον διαλύσατε και δίνετε το προτάσμα στον Ιβάν, τελειώσατε. Αν θέλετε πρωτάθλημα, σε ένα μήνα να δω στην ώρα για σπορ ποιο παικτάρα θα φέρω Μελισανίδης. Άντε μπράβο. Ράπ, αν χάσουμε από τους κομπλεξικούς του Βορρά, δεν ξαναμιλάω για πρωτάθλημα. Την ΑΕΚ τη βλέπεις χάλια ενώ ο ΠΑΟΚ πετάει έλεος. Το πρωτάθλημα δικό μου είναι, έχω πάγκο. Ασχέτως αν έχει μένει, έχει φάει 2-3 παίκτες και ο γραμμένος είναι δικός μου. Δεν μου λες. Εύκολα ο Τίγρης θα τον φάει τον Ιβάν Στέφανος Νίκαια. Στέφανε, ναι. Για άλλη μια φορά σου λέω ότι κάνεις λάθος, θα σου το πάρεις. Ο καλός ο άνθρωπος ο Μελισανίδης ήταν σε συζητήσεις με τον Μάνταλο για ανανέωση συμβολαίου. Πόσα θα του δίνει μη τραυματισμένο και πόσα θα του δώσει τραυματισμένο. Για πες μου τώρα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όχι, είναι κάτι άλλο. Όχι, όταν λες μπράβο, τα μπράβο θα τα λες δύσκολα. Τα αναθεματίσματα θα λες εύκολα. Τα μπράβο θα τα λες δύσκολα. Ο Χουβαρντάς, ο Μελισανίδης, θέλω να τον δω τώρα. Εντάξει, θα τον ανανεώσει το Μάντολο. Καλά θα κάνει, έτσι έπρεπε να κάνει. Ο οποιοδήποτε πρόεδρος μεγαλομέτωχος ομάδας αυτό έπρεπε να κάνει. Το αυτονόητο κάνει. Θα κερδίσει κιόλας από την υπόθεση. Φυσικά δηλαδή, θα του δίνει παραπάνω. Δηλαδή, ναι. Λέμε 500 χιλιάρικα. Ναι, ναι, ναι. Θα ζητούσε 500. Εγώ θέλω να δω να τι παντελώνει. Τι παντελώνει. Τι παντελώνει θα δώσει ο Μελισανίδης το Γενάρη ή θα μας φλωμώσουν τα τέτοια με την Αγία Σοφιά του. Άντε. Τι έχει πάθει. Μια χαρά είναι. Φυσιολογικό. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Δεν νομίζω. Άσε, ναι. Δηλαδή θες να πεις ότι από 300 θα είναι 500 και τώρα το δώσεις 350 και θα είναι και ευχαριστημένος ο Μάνταλος. Ποιος θα είναι? Αυτό θες να πεις. Σακάτης εγώ ένα χρόνο. Γίνεσαι σαφής. Φυσικά. Άμα ναι. Πάθω εγώ χιλιαστούς, ναι. Δεν ξέρω και πώς θα επανέλθω. Τώρα που... Έχει πάθει άλλη μια φορά χιλιαστούς. Ποιος? Ο Μάνταλος. Αυτό είναι δύο φορές. Σε ποιο πόδι έχει πάθει? Ξέρω. Δεν ξέρω. Στο άλλο πόδι. Εντάξει, πού να ξέρω. Πότε έπαθε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μιλάζω. Δεν ξέρω. Το 15. Δύο χιλιαστούς έκανε. Δύο χιλιαστή. Θα πάρεις το αμάξι δύο φορές να το τρακάρεις από τη μια μεριά, από τη βάση και από την άλλη μεριά και να πας μετά θα ταξίδι. Ξέρεις τι θα σου πει η γυναίκα σου. Θα δεν σου... μπορούμε, αγάπη μου, να πάρουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο, ας είναι και λίγο μεταχειρισμένο. Αυτό είναι ο Μάνταλος. Την τώρα. Παρασκευή. Ναι. Όπως ο Μιστακίδης, έτσι ο Μιστακίδης γύρισε υγιής ο Μιστακίδης. Φάει το Μιστακίδη. Φάει το Μιστακίδη. Άντε να το δούμε το Μιστακίδη τώρα μετά τον τραυματισμό. Την Παρασκευή συνάντησα έναν ποδοσφαιριστή, τον οποίο το θαύμαζα στο ξεκίνημά του, αλλά είναι ο πιο άτυχος παίκτης που έχω γνωρίσει. Το Ξάνθο γνώρισε. Δεν το γνώρισα, το συνάντησα. Ή σίγουρα θα. Το Βασίλη το Ξάνθο. Ωραία. Ο οποίος είναι το πιο άτυχο παιδί στο, ναι, ποδόσφαιρο. Εντάξει. Δύο τραυματισμούς σκιαστών. Ωραία. Και οι δύο, ναι, ήταν γιατί. Γιατί. Το ένα καρφώθηκε το πόδι μέσα στο χορτάρι. Συντάπα. Στο plug out. Ναι. Και το άλλο έφυγε λίγο παραπέρα. Ναι. Μπήκε στο ταρτάκι και δεν μπόρεσε να κάνει καριέρα. Ναι. Που θα έκανε σίγουρα καριέρα. Δεν μου λες τώρα πριν το ολοκληρώσεις. Τα πόδια του Ξάνθου ήταν δυνατά. Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι δηλαδή, ότι και καλό παλιά. Άμα τώρα η Βγενούλα από 12,5 χρόνο του δώσει δύο λόγου, θα πονέσει. Δεν ξέρω. Γιατί για να πάθεις χιαστούς πρέπει να είσαι Fiat. Έτσι σχέδιο. Δεν το Mercedes δεν παθαίνει χιαστό. Δεν ξέρω. Το Mercedes δεν παθαίνει χιαστό. Εγώ το θυμάμαι. Πολύ αλτικό. Αλτικό. Ναι. Ναι. Το Ξάνθο. Ναι. Με πολύ καλή παλιά. Από δύναμη μυϊκή από αυτό. Κατασκευή. Αυτό πρέπει αν να... μαλώσω εγώ μαζί του θα με δίνει, ας πούμε. Πώς το βλέπεις?
Αυτό σε λέω, σε ρωτάω. Και ναι, τώρα που τον είδα μια χαρά. Καλά, εντάξει, ναι, αυτό σε ρωτάω. Λοιπόν. Δηλαδή, τον είδε δηλαδή ότι ήταν ταλέντο. Και εγώ τον είδα, ναι. Άτυχος ήταν. Λοιπόν. Τα ποδάρια του ήταν ψεύτικα. Θα πρέπει να ρωτήσουμε. Μπορείτε σαν το Λεβέκ. Να πάμε να βρούμε τον Λίμπρετς. Ναι. Να τον πούμε. Ο Λίμπρετς είναι έτοιμος να πεθάνει 80 χρονών. Να τον βρούμε, εσύ. Γιατί εκείνο το παιδί τραυματίστηκε. Ήταν θέμα μυϊκή ατροφία, δηλαδή. Και τώρα με 78 χρονών Λίμπρετς με Αλτσχάιμερ θα σου πει τώρα. Τι είχε Αλτσχάιμερ. 78 χρονών τι να έχει. Τι να έχει, θα σου πω τι να έχει. Από τα ουίσκι που έχει πιει. Και τα σιγάρα. Και που ζει με μια χαρά είναι ο Λίμπρετς. Μην το πιάσω στο στόμα μου δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή, αν πάθει κάτι ο Λίμπρετς αύριο. Χορτασμένος θα πάει. Θα είναι σύμπτωση και αυτό. Τίποτα δεν πάει. Θα είναι σύμπτωση. Σύμπτωση θα είναι, ναι. Σύμπτωση λέγεται. Σύμπτωση θα είναι. Δηλαδή, αν έρθει ο μπαμπάς του μπάτελ με καμιά μαγκούρα. Θα έρθει και εμένα και το μελισανίδι να κουνήσει. Άλλο. Και σε εμένα. Και εσύ να με κοιτάξει. Δεν θα τον πει συγγνώμη, ρε πατέρα. Δεν θα τον πει συγγνώμη. Να τον πω, εσύ δεν έβλεπε τόσο γρήγορα. Δεν τον έφαγε, ρε. Τι να το φάω. Τι τσέφτεγε το παιδάκι, ρε. Μα φαινότανε. Τι τσέφτεγε το παιδάκι. Φαινότανε. Τι έκανε το παιδάκι. Φαινότανε. Το έφαγε το παιδάκι. Φαινότανε. Δηλαδή να πω ότι γινόταν καμιά σύμπτωση. Να πω και τη μαμά του Λάζαρου. Να τον αγιάσει γιατί είναι έτοιμος για θλάση και ο Λάζαρος. Ο Χριστοδουλόπουλος. Να τον αγιάσει γιατί με τη μάνα μεγάλωσε. Να τον κάνει κανένα. Να πιστεύει κανένα ευχέλεια που κάνετε εσείς οι Χριστιανοί. Εσύ τον έκανες. Εγώ δεν πιστεύω για να κάνω ευχέλιο. Δεν τον έκανε για καλό και για εγώ. Τίποτα. Τα ευχέλια για σας. Ραπτόπουλε, τα λες για το Σαββίδι, θα πάρει το πρωτάθλημα και θα μιλάτε για πρωτάθλημα. Στον ΠΑΟΚ θα πρέπει να μάθετε από πρωτάθλημα όταν πάρετε πρωτάθλημα και αβάζετε στο Ραπτόπουλο του Σαββίδι. Βάζει σκέψη σε πολλούς που δεν πρέπει για την προσωπικότητά σου. Ό,τι να είναι. Αλλά δεν πειράζει. Ό,τι θέλει γράφει ο καθένας. Με αυτά τα Facebook βλέπεις ότι θα. Παιδιά, καλησπέρα. Δώστε ένα ακριβές σκορ σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Και κόκκινε, δώσε μας μια τριάδα φωτιά να ποντάρουμε. 2-0. 1-0 παίξει τον ΠΑΟΚ. 1-0 λέω εγώ. Κόκκινε, 2-0 λέω εγώ. 0 ως ένα γκολ. Φαλακρή ανακατοσούρα. Ασχολούσε με το πόσοι πήγαμε γνώντας την πεντάρα. Ερχόμαστε ανακατοσούρα. Βρε 650 άτομα και άλλα 5 χιλιάρια βρε. Η χαρά μου λέει. Η δόξα ξεπέρασε τα 1000 διαρκεία σε μια εβδομάδα. Αν το κατάφερε αυτό, μπράβο τη. Εγώ δεν το γνωρίζω. Εκεί είναι η Ηρακλής είναι ή Άρης. Μπράβο τη. Κύριε φίλε, καλύτεροι πελάτες είναι αυτοί. Υπάρχει ένα μπύρο, δεν είναι, φίλε. Μπύρο υπάρχει, αλλά έχει και πελάτη ο μπύρο. Έχει. Άμα ερχόταν εδώ ο μπύρο, θα ερχόταν, θα του λέγανε μπύρο, έλα εδώ, κόψε χαρτζηλίκι. Στο πω εγώ, εδώ στι ομάδε τι δικέ μα. Μπύρο, έλα εδώ, εδώ είμαι μάνατζερ, κόψε χαρτζηλίκι, θα βγάλουμε μίζα από τη μεταγραφή. Καλησπέρα από Λετωνία. Άστο, ευτυχώ που ο μπύρο δεν έμπλεξε εδώ πέρα. Μπύρο, έλα εδώ, πλήρωσε το ρεύμα. Μπύρο, έλα εδώ. Με εκδρομή θέλουμε να πάμε τζάμπα. Μπύρο, έλα εδώ. Άμα δεν μας κάνει το κέφι, θα σε κυνηγήσουμε. Τα ξέρεις όλα για τον Μπύρο. Να ξέρω τι για τον Μπύρο. Τα ξέρεις για τον Μπύρο. Όχι, πες μου. Ο Μπύρος έφυγε από τη Δράμα. Δεν μένει στη Δράμα. Στην Καβάλα μένει. Γιατί? Γιατί τον ψηρίζουν, γι' αυτό. Για να μην τον ψηρίζουν. Ενώ στην Καβάλα δεν τον ψηρίζουν. Και εδώ θα γινόταν αυτό το πράγμα. Άλλο λέω. Παντού ρε, όλες οι ομάδες. Δεν μίλησε ο Μπύρος για φιλάθλους, οργανωμένους δημοσιογράφους και, παράγοντες. Για ζήτουλες. Για ζήτουλες. Ναι. Εδώ θα ερχότανε. Μπύρο, θέλουμε την καφετέρια. Είμαι ο Ραπτόπουλος, είμαι ο Τίκα. Μπύρο, θέλουμε εδώ πέρα. Μπύρο, θέλουμε εισιτήρια τζάμπα. Μπύρο, θέλουμε να παίρνουμε τζάμπα. Ενώ εκεί 4.200 εισιτήρια πληρώσαν. Δεν πηδάνε τα κάγκελα. Κατάλαβες, Μπύρο. Καλησπέρα από Λετωνία. Άραγε ο Γιωργάκης θα κάνει και τώρα ανοίκτη προπόνηση πριν την ΑΕΚ. Ε? Σωστό. Καλό μήνυμα. Ο Νίκη Νάου. Ναι, ναι. Λοιπόν, έλα εδώ ρε, έχουμε δουλειά. Γεια σας παιδιά, πιστεύω αυτό που λέει από τον ΠΑΟΚ είναι ένα εξάρι, οκτάρι σαν τον Ματίας Βερόν. Χαιρόσου να το βλέπεις να παίζει. Καλησπέρα, επιτέλους ξύπνησαν στην Εθνική Αλβανίας και κάλεσαν το Χαντάρεβιτς. Μάλιστα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, υπενθυμίζω για την ταινία Success Story, Α1 κενό. Πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο στο 54-344, 1, 2, 3, 4, 5, άλλοι 7 και πήγατε να δείτε την αβάν-πρεμιέρα της ταινίας. Αύριο στις 8. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Στο Mega Outlet συνεχίζουμε τις προσφορές και τον Οκτώβριο. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένο στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς στάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου.
Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύοσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Γιωργάκη, πώς ψήλωσες έτσι? Πώς πήρες τόσους πόντους, βρε άτιμε? Έμοιασες τον πατέρα του. Ας γελάσω, ρε. Ναι. Μα εσύ δεν είσαι ψηλός. Ναι, αλλά άμα δεις την κάρτα Smart Club μου, θα ρωτάς και εμένα που τους πήρα τόσους πόντους ο άτιμος. Δεν γελάς? Cosmote Deals for You δεν είναι απλά προσφορές. Είναι τρόπος ζωής. Απόλαυσε τη χαρά του να έχεις περισσότερα στα πρατήρια Shell. Κέρδισε τετραπλάσιους πόντους Smart Club με αγορά καυσίμων αξίας 30 ευρώ στέλνοντας κενό SMS στο 19019. Χρέωση 20 λεπτά ένα SMS. Όρη στο κοσμοτέ.gr κάθετος Deals for You. Πώς είναι η μικρή σου Ρόξη? Άσε, με τη Ρόξη νιώθω λίγο σαν καινούργια μαμά. Δεν ξέρω πού να απευθυνθώ. Friends by Quake Omega Pet. Σε ενημερώνει εξειδικευμένο προσωπικό για ό,τι απορία έχεις για το ζωάκι σου. Με κτηνίατρο και groomer σε κάθε κατάστημα. Και από προϊόντα? Η μεγαλύτερη ποικιλία που μπορείς να φανταστείς. Με διαφορετικές προσφορές κάθε 15η ημέρο. Με 4 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, κάποιο σίγουρα κοντά σου. Αλλά και με delivery και οργανωμένο e-shop. Friends by Quick Omega Pet. Ο καλύτερος φίλος για το κατοικίδιό μου. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού. Διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη. Πάνε σε σόρουχα και σερβιέτες Σάνι, ένα συν ένα δώρο. Προϊόντα Ultrax και AIM 50% φθηνότερα. Προϊόντα Johnson's Baby περιποίησης μαλλιών και Baby Bath 50% φθηνότερα. Kleenex καθαριστικά πατώματος, σπρέι, αντλίες και πανάκια 40% φθηνότερα. Και Ariel Σκόνη, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 7,69. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Αφίλ Αμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. 40 χρόνια πρώτη, τώρα και στη Λιανική. Με μεγάλη γκάμα προϊόντων, άμεση διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση αυθημερών. Για τον τεχνικό και τον ιδιώτη, με τιμές αξεπέραστες. Αφίλ Αμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. Έκθεση Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Πειλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Αφίλ Αμπριακού, η κορυφαία επιχείρηση με την ελληνική υπογραφή. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει εσύ αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Ποιος μας ενημερώνει σωστά και υπεύθυνα για την γρήπη? Ο φαρμακοποιός μας. Ο χειμώνας έρχεται και το αντιγρυπικό εμβόλιο είναι ήδη διαθέσιμο στα φαρμακεία. Μην το αμελείτε, ειδικά εάν ανήκετε σε κάποια από τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Δηλαδή ασθενείς, ιδιαίτερα με διαβήτη ή καρδιαγγειακά νοσήματα, ηλικιωμένοι, παιδιά, εγκυμονούσες. Για να μάθετε περισσότερα για το αντιγρυπικό εμβόλιο, ρωτήστε τώρα το φαρμακοποιό της γειτονιάς σας. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σας τηλεφωνούμε για μια νέα εκπληκτική προσφορά ψυχαγωγίας. Μόλις πήρα το νέο Seat Ibiza. Μα δεν μου το λέτε, κυρία μου, τόση ώρα να μην σας ενοχλώ κι εγώ. Ω, παρακαλώ. Με το νέο Seat Ibiza βγαίνεις από το σπίτι για να ζήσεις όσα ήθελες. Χώροι και άνεση μεγαλύτερης κατηγορίας, φώτα Full LED, οθόνη αφής 8 ιντσών, ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου και τεχνολογία Full Link. Νέο Seat Ibiza. Start moving. Με 11.700 ευρώ. Οδηγήστε τώρα το νέο Seat Ibiza στη Seat Κατάκης στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Top 5 προσφορές για top ψώνια μόνο στα Lidl.
Από Δευτέρα έως Κυριακή. Φιλέτο στήθος κοτόπουλου Ελλάδας στο χασάπι 700 γραμμάρια συν 350 γραμμάρια δώρο 5,49. Γιαούρτι στραγγιστό 2% γάλπο 1 κιλό 24% φθηνότερα 1,65. Αραβοσιτέλεο 3 λίτρα 1 ευρώ φθηνότερα 4,29. Παιδικό γιαούρτι γάλπο 145 γραμμάρια 2 συν 1 δώρο 1,89. Και ελληνικά καρότα συσκευασία 2 κιλών το κιλό μόνο για λίγο 69 λεπτά. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Θα διαβάσει τα μηνύματα που στέλνουν και πληρώνουν ή θα διαβάσει το Facebook που δεν πληρώνουν. Όλα τα διαβάζω. Διάβαστε. Αποφάσισα να διαχειριστεί την εκπομπή. Ξέρω εγώ, να κάνω κι εγώ κάτι. Θέλεις. Ξέρω εγώ. Διάβασε τα μηνύματα. Διάβασε τα εσύ. Όχι, ρε φίλε, αφού να κάνει κάτι, διάβασε τα μηνύματα. Για δες. Αν με αφήσει να τη χρησιμοποιήσω. Έχει κανένα άγχος με τα στέ, με το σινεμά έχει άγχος. Πω, εντάξει, είπαμε, θα το κάνουμε. Είναι έξι άτομα. Άλλου έξι θέλω. Που σημαίνει τι. Αλφα μία ένα κενό. Δεν γεμίζει η αίθουσα. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-3. Πρεμιέρα κιόλα. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, στου οποίου μπορεί να διαγράψει το αυτοκίνητό σου οριστικά. Τηλεφωνεί στο 18133 έχοντα μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορία του αυτοκινήτου και αυτοί φροντίζουν για τα υπόλοιπα. Έχουν μεγάλη πείρα, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι για οριστική διαγραφή δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. 18133 στου αδερφού Κωνσταντινίδη. Επίσης, ναι, υπενθυμίζω στου φίλου οδικού ταξί, ναι, ότι η προσφορά και η χρηματοδότηση τη ΔΕΠΑ δεν βλέπω να κρατάει για πολύ. Οπότε μην το αναβάλλετε όσοι το έχετε και θέλετε να συμμετέχετε προκειμένου να πάρετε με 17.500 ευρώ Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου. Κάντε το τώρα τηλεφωνώντας το 2310-596-596, γιατί μόνο κερδισμένοι θα είστε. Εντάξει, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, είναι 5 λεπτά από το κέντρο της πόλης, τώρα και είναι πιο κόμβος. Περισσότερα στο 2310-596-596. Άντε, πάμε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Άντε, πάμε. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε. Έλα, Ράπτο Καρφάρου Σαριανός. Καλώς τώρα. Τι έγινε, 650 ναι, άτομα και 5.000 η δράμα. Τι μου κάνεις. Μας κατάπιει η δράμα, Άρη Κυρακλή εδώ. Εμάς. Εμένα τι να με κατάπιει η δράμα. Πρέπει να ζεσταθούμε λίγο, ρε εσύ. Αφήνετε να ζεσταθείτε. Ναι. Αν βάλουμε και στα τρίκαλα, μετά ό,τι στοίχημα θες, 10.000 θα έχεις σε κάθε μας. Α, μετά θα έχει 10.000. Μετά θα τρίκαλα, τα τρίκαλα είναι κομβικό σημείο. Α, μάλιστα. Sold out κάνατε με την Μπόκα. Δεν βλέπω να το διαφημίζουν πολύ το μάτς. Βγάλανε βίντεο στο site του Άρη, πάνε δες, μιλάνε οι παίκτες. Στο site του Άρη ποιος θα το δει, ρε. Βγάλαν βίντεο σε λέω, ρε. Τι μιλάνε οι παίκτες της Μπόκα, έχει συνέντευξη. Έχει συνέντευξη, πάει. Να πας το δεις. Sold out κάνατε. Νομίζω ναι. Νομίζεις ναι. Αν όχι, το λέω εγώ όχι. Όχι, σε λέω εγώ. Εκείνη την ημέρα θα κάνουμε. Πού να ξέρω εγώ, μπορεί να πεθάνω μέχρι εκείνη την ημέρα. Πού να ξέρω εγώ άμα θα κάνετε. Μέχρι στιγμής δεν κάνατε. Μέχρι στιγμής όχι, εντάξει. Ναι. Πώς το βλέπεις τη Super League. Τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Επόμενη γραμμή. Τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Επόμενος. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λευτέρης Αχνίδης από Δράμα. Καλώς τον. Τι έγινε, περιμένω να κερδίσουν τα τρίκαλα αυτοί για να πάει κόσμο. Ναι, ναι. Γελάσε. Άκου τι είπε ο άλλος. Περιμένει ο Άρης, λέει, να κερδίσουν τα τρίκαλα. Απίστευτο. Τι γνώμη έχεις, Ράπη, για αυτό που είδες, που έκλαγε στο Γρηγόρη. Ναι. Εντάξει. Εμένα μ' άρεσε κάτι που έγινε στη Δράμα. Ένας 80χρονος έφαγε λάχανο ένα διαρρήκτη. Δεύτερη φορά, το έχει κάνει και το 96. Ποιος? Ο ίδιος. Ποιος? Ο ίδιος. Καλά τον ξυγήθηκε. τώρα εντάξει είναι άλλο θέμα. Καλά τον ξυγήθηκε. Τι γίνεται, πώς πάμε. Θα τον βάλουν τρεις μήνες φυλακή, τον 79χρονο, ένα μήνα στο γεροκομείο και δρόμο. Τελείωσε. Χθες εντωμεταξύ ήταν και τηλεοπτικό το μάτσι. Ναι, βέβαια. Αν πατήσει τώρα στην Εστρία, ναι, στις αίρες έχει 300-400 άτομα και άλλοι κάτω γύρω-γύρω στις καφετέρες να δουν το μάτς. Έτσι. Κατάλαβες.
Λοιπόν, η Δράμα, η Δραμίνη ερώτηση. Είναι πιο καλοί πελάτες από τους Ηρακλειδείς και τους Αλκμαίους. Ερώτηση. Άντε. Επειδή η Δράμα πριν αναλάβει ο Μπύρος δεν είχε πολύ κόσμο στο κήπεδο. Ποιος το είπε σένα? Η Δόξα. Η Δόξα, η Δόξα. 7.000 κόσμο. Επειδή η Δόξα δεν είχε. Λάθος, ψέματα λες. Επειδή η Δόξα τα τελευταία χρόνια δεν είχε πολύ κόσμο. Ψέματα λες. Τι ήταν. Δεν μιλάω μαζί σου με το λεφτά. Και εγώ λέω ότι λες ψέματα. Λοιπόν, δεν λέω ψέματα και ξέρω. Τι ήταν αυτό που έκανε τον κόσμο να συσπηρωθεί και να ούτε έχει. Ούτε έπεσε ο Ανδρώνης Αλφα-Εθνική, η Γάμα Εθνική. Ε, Μακεδονικός Δόξα ήσουνα που όρμηξε τον Ριαβόγλα, τον πλακώσει ο Ανδρώνης. Ήσουνα. Πού να είσαι εσύ. Χίλιοι δραμηνοί στο γήπεδο. Με το φίλο μιλάω. Τι φίλο να μιλήσει για δράμα Λευτέρη, εσύ. Τι είναι αυτό που έκανε τον κόσμο να γυρίσει στο γήπεδο. Ποιο, ήταν πάντα ο κόσμο. Καταρχάς, χθες αποδείξαμε ότι δεν υπάρχει. Ο μύθος ότι γεμίζει το γήπεδο. Δεν έχεις να, δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα. Ρωτάω ναι. Και είναι πάρα πολύ απλό. Επειδή δεν είχε κόσμο τα προηγούμενα χρόνια. Ποιος το είπε? Με θεωρητικά μικρότερους αντιπάλους. Άντε ρε φύγε ψεύτη από εδώ. Να σου πω κάτι. Πάντα το γήπεδο. Πάντα έχει 2.500 πάντα. Πάντα έχει 2.000. Ναι, με την Καρδίτσα είχε 4.500. Είναι μεγάλη διαφορά. 5 είχε. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή μιλάμε για διπλάσιο κόσμο. Τι είναι αυτό? Δεν είναι μόνο αυτό. Σκέψου, οι τζαπατζίδες ραπ υπάρχουν παντού. Αλλά το θέμα είναι αυτή τη φορά η security ήταν 3-4 σε κάθε σειρά. Δεν έχει εδώ αγόρι μου ο σύνδεσμος. Τα έχω καλά. Ο Μπύρος δεν έχει ανάγκη να τα έχει καλά με το σύνδεσμο της Δράμας. Όχι, να σου πω κάτι. Ο σύνδεσμος, επειδή είμαι και μέλος του συνδέσμου, δεν έχει ζητήσει τίποτα από τον κύριο Μπύρο, διότι δεν θέλουμε αύριο μεθαύριο να μας λένε αρπαχτάκιδες, κατάλαβες. Κλείσε, επόμενη γραμμή, κάνουμε. Μπράβο, αφού το κάνετε αυτό, όλοι ζητάνε. Άμα τον ο Μπύρος εδώ, θα τον είχαν δαγκώσει και τα μεδούλια. Όταν μιλάω με κάποιον, μπορεί να με αφήσει να μιλήσουμε. Όχι, άμα λες ψέματα, όχι. Ποιο είναι το ψέμα? Το ψέμα είναι αφού ότι είχε, στη Γάμα Εθνική Δόξα Άρης είχε 7.000 κόσμο. Δόξα Σέρες, Γάμα Εθνική. Λέει ότι είχα 2 με 2.5. Τα οποία δεν τα και είχε 5. Πάμε, πάμε. Και λέω, τι είναι αυτό που κάνει τον κόσμο, γιατί δεν άφησα πει τι είναι αυτό. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Εσύ να περάσει το δικό σου. Να περάσει το δικό μου, ναι, γιατί λες παπαριές εδώ πέρα. Ποια είναι η παπαριά? Παπαριές λες γιατί. Γιατί. Λέει, γιατί έχει 600 άτομα όρος... ο Άρης και πάει δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα τώρα. Γι' αυτό μιλάμε. Και ο Ηρακλής έχει 200 διαρκείας και ο Κατσαμπής εκεί τρέχει με το ποντίκι και το γατίδι. Λέγε ρε φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λίγο τον Γρηγόρη θέλω να του κάνω μια ερώτηση. Να, λέγε φίλε. Εδώ είναι ο άνθρωπος. Γρηγόρη. Ναι. Δεν μου λες τόσα χρόνια με τον Κωστή δίπλα. Έχεις θωρακιστεί κατάλληλα από σκορβούτο, παίρνεις τίποτε βιταμίνη? Ναι, παίρνεις σκορβούτο. Όχι, παίρνω 1,5 κιλό Ζάναξ για πρωινό. Ναι. Συνεχίζω με υπνοσεντών. Ναι. Και κλείνω με Σιπραλέξ. Σκόρδα τέτοια να μην. Όχι, ρε φίλε, δεν πιστεύω σε τέτοια. Δεν πιστεύεις? Όχι. Γιατί μαθαίνω ότι τελευταία όλοι οι γιατροί των ομάδων και φυσικοθεραπευτές παρακολουθούν Κωστή για το ποιος θα τραυματιστεί και λαβίνουν τα μέτρα τους. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Έχει φάει όλο τον κόσμο, ρε. Εγώ βλέπω, ρε φίλε. Φίλε, τώρα το βλέπεις το έργο. Εγώ βλέπω. Εγώ το ξέρω μια ζωή. Τώρα το βλέπεις το έργο. Εγώ βλέπω. Το Λάζαρο είναι ο επόμενος. Ο Βιερίνια είναι ο επόμενος. Πριν από 7 χρόνια έκανε χειραψία ένα φίλο μου εδώ πέρα και με το που έφυγε. Τον χτύπησε αυτοκίνητο με το μηχανάκι τώρα. Τι μου λες τώρα. Μήπως είχε πει τίποτα και για το παιδί του Παναγιωτούδη που τράκαρε και έσπασε την κλίδα. Είπε ότι είναι καλός παίκτης. Πολύ ωραία. Όχι, ρε, καλώς κλείνω. Ρε Ραπτόπουλε, μην πετάς ότι σου κατέβει. Ρίξη και αυτό είναι στροφική μηχανική κάκωση και δεν έχει να κάνει με μυϊκά θέματα. Βρε, καταλαβαίνεις ελληνικά. Λέει το ο φίλος. Κεφάλι σου το, και εσένα και το κεφάλι ο φίλος σου. Μεταφέρω. Όταν του παίρνεις τη βιολογική, όλη τη ζωή από τον αθλητή, έχει τελειώσει. Πάει να πηδήξει. Πάει να πατήσει, δεν έχει δυνάμεις να κρατηθεί, πατάει στραβά και παθαίνει τη ρήξη. Το καταλαβαίνετε το κεφάλι σας, ναι ή όχι? Πάμε επόμενη γραμμή. Θα κάνω εγώ τώρα μάθημα, σας κάνω. Έλα, success story σημαίνει ιστορία επιτυχίας. Successful story σημαίνει επιτυχημένη ιστορία. Σε ωραίο φροντιστήριο λέει, έμαθα στα αγγλικά. Για σένα το λέει. Και για σένα που απαντάς. Εγώ τι. Εντάξει. Έλα φίλε. Έλα, καλησπέρα. Γεια σας. Κωστή. Μάλιστα. Ο Χιμένεθ είναι καλός προπονητής. Είναι. Είναι έτσι. Εχθές τι έκανε στη Νέα Σμύρνη? Κοίταξε δεν σταματήθηκε ο Τσόσης και δεν είχε άλλο παίκτη. Είχε να βάλει τον Τζανετόπουλο, ρε φίλε. Απλά το γύρισε 4-2-3-1 του 3-5-2. Ό,τι να είναι, λες. Τι λες, ρε φίλε, στο 80. Εγώ τι λέω, είχε τον Τζανετόπουλο. Άμα δεν τραυματιζόταν ο Τσόσης, εσύ πιστεύεις ότι θα τον έβγαζε για να βάλει τον Λάζαρο, αυτό πιστεύεις? Γιατί να μην τον έβγαζε, δηλαδή. Γεια σου, κατάλαβα. Δεν τον έβγαζε. Γιατί βολευόταν με το 0-0. Γιατί η ΑΕΚ είναι μικρή ομάδα. Γιατί η ΑΕΚ δεν είναι για πρωτάθλημα.
Γι' αυτό! Ο φίλος από την Ξάνθη λέει: καλό μεσημέρι από την όμορφη Ξάνθη. Όμορφη, ναι. Όχι όμορφη Ξάνθη. Έτσι, ναι, έτσι τι λέει αυτός, ναι. Ραπτόπουλε, δηλαδή λες ότι ο Ολυμπιακός τέλειωσε το πρωτάθλημα. Πάει, τελείωσε. Αν ναι, πρόσεξε, μην πέσει έξω, διότι αυτή η ομάδα δεν πεθαίνει εύκολα, να το θυμάσαι. Εντάξει. Και αν θέλεις, ναι, πάω και ένα καλό στοίχημα μαζί σου. Είσαι το είδε στο πέναλτι που ζητάει ο Ολυμπιακός. Το είδα, ναι. Υπό άλλες ΕΠΟ θα το έπαιρνε. Βεβαίως. Τελειώσαμε, πάει ο Ολυμπιακός. Θέλει να βάλει στοίχημα μαζί σου. Τελειώσαμε. Βάζεις. Δεν κλέβω εγώ Ξανθιώτικη εκκλησία. Εκεί μιναρέδες και τέτοια. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Ναι. Καλημέρα. Γεια σου, κύριε. Νάτος. Λοιπόν, Κωστή. Μάλιστα. Τα επόμενα 6 παιχνίδια που τελειώνει ο γύρος. Ο γύρος. Ο πρώτος γύρος. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει ΑΕΚ, Ξάνθη, Πανιόνιο και Πλατανιά έξω, ναι. Ατρόμητο Παναθηναϊκό μέσα, τον Ατρόμητο χωρίς θεατές. Ωραία. Ολυμπιακός έχει, ναι, Πλατανιά, Λεβαδιακό, Απόλλων και Γιάννενα μέσα και έξω Κέρκυρα, Πανετολικός. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως βλέπεις ότι το πρόγραμμα είναι πιο βαρύ για τον ΠΑΟΚ, ναι. Είναι φοβερά δύσκολο. Ναι. Λοιπόν, τώρα τραυματίστηκε ο Μάνταλος. Μάλιστα. Για δύο αγώνες με Μίλαν και με... Θα μπει ο Μπακασέτας. Και με ΠΑΟΚ, ναι, θα παίξει ο Μπακασέτας. Μετά όταν θα έχουμε τη διακοπή, ναι, γυρίζει ο Κονέ. Τον οποίο εγώ πιστεύω. Ναι. Λοιπόν, άμα πας στο γεροκομείο Κατερίνης, ξέρεις πόσους Κονέδες θα βρεις. 30 χρονών είναι. Καλά. Εσύ έχεις 32 το Βιερίνια και μας τον έκανες, όχι εσύ. Οι άλλοι. Εγώ σου είπανε γέρος. Οι άλλοι. Ναι. Αυτός είναι 30 όμως. 30 είναι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, επίσης. Το ότι δεν παίζει, κύριε Κώστα. Ε? Το ότι ακόμα δεν τον βλέπουμε ούτε στις προπονήσεις στον Κονέ, σας προβληματίζει ούτε καθόλου. Τον δει. Δεν τον βλέπεις γιατί δεν είναι στην κατάλληλη φυσική, ναι, κατάσταση. Σας αυτό προβληματίζει καθόλου. Όχι καθόλου. Όχι. Λοιπόν, θα πάρει το ποτάσμα με τον Κονέ, δηλαδή. Στις προπονήσεις πώς να τον δεις. Ναι. Είσαι στην Αθήνα. Λοιπόν, χρειάζεται τώρα να είμαι. Πάει τώρα, ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ και τον παίρνουν τηλέφωνο. Στις προπονήσεις υπάρχει. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το δεύτερο θέμα. Ναι. Δεν μου λες, Κωστή, με Καλαμαριά δεν ξεκίνησε τους μεγάλους και αδικημένους παίκτες Μπίσεσβαρ, Πέλκα και Λιμιό. Μπίσεσβαρ, Πέλκα και Λιμιό. Μάλιστα. Ναι. Τους ξεκίνησε. Βεβαίως. Ακουμπήσαν μπάλα. Ούτε τη φτέρνα τους δεν πάτησαν στο γήπεδο. Α, μπράβο. Επομένως και αυτός ο μύθος έπεσε. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά την ΑΕΚ τώρα, έχει τον ΠΑΟΚ μέσα, ναι, έχει τον ΠΑΟΚ μέσα, έχει τον Πλατανιά μέσα και έχει επίσης Κέρκυρα και Απόλλων Σμύρνης μέσα. Έξω έχει. Βρε παίκτη θα σε φέρει να πάρει το ποτάσμα Μελισανίδης. Άσε τι έχει μέσα εκεί έξω. Δεκάρι θα σε φέρει. Δεκάρι θα φέρει το Γενάρη, το δεκάρι της Μπάκα αριστερό. Είναι παράλληλα του 3-5-2 Λόπες θα σε φέρει. Μα θα σε φέρει. Μα η μπακ αριστερό. Με το Λόπες back half 3-5-2. Έχει Λόπες και τον Βινίσιους στο πάγκο. Πάνε τον Βινίσιους. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Γεια. Παρακαλώ. Άντε να δούμε. Γιατί ο άλλος δεν θέλει τον Μπέρκ. Θα πουλήσει βέβαια τον άλλο τον ψηλό. Θέλει να κουνηθεί ο άλλος. Ναι. Κουτσαλολιάκος θα το πάρει φέτος. Θα βγάλει και λεφτά. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Έξω από το Θεσσαλονίκη, τι κάνουμε. Καλώς τώρα. Μια χαρά. Ρε σειρά, επειδή όλο αυτόν τον καιρό από το καλοκαίρι που παίζει η ΑΕΚ Ευρώπη, γενικά βλέπουμε το 3-5-2 δίνει αποτελέσματα. Ναι. Μήπως να παίζει με αυτό καλύτερα, Χιμένεθ, γιατί είναι καλύτερο. Γιατί και δεν δέχεται εύκολα γκολ πίσω. Και να το βάζει μπροστά. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή. Συμφωνώ. Είναι... Μα ο ίδιος ο Χιμένεθ κάποια μάτς, λόγω έλλειψης υλικού, δεν μπορούσε να το παίξει γιατί είχε απουσίες. Να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι κανονικά αυτό το σύστημα να το παίζει με όλους. Να το παίξει και με την Κέρκυρα. Κάποιοι θα βγουν και θα πούνε, μα με 3-5-2 αμυντικό, ναι, σύστημα θα παίξει με την Κέρκυρα. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Αυτό το σύστημα έχει αποδείξει ότι φέρνει αποτελέσματα. Τι να τους κάνω και τους 5 επιθετικούς, τι να τους κάνω. Μάνταλος, Χριστοδηλόπουλος, στη Βάγια Ρόχο δεν βγαίνει. Είναι μια πολύ καλή επιθετική τετράδα, αλλά δεν βγαίνει. Όσον αφορά τώρα αυτό που έλεγες χθες, ότι έφκασε ο Μάνταλος και έπαθε τη ρήξη, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό με την κούραση. Δηλαδή, κι εγώ αθλητής έχω υπάρξει, κάποιοι μπαίνουν στο πρώτο μάτι της χρονιάς και πάθανε ρήξη. Αυτό θα πάρεις ένα τηλέφωνο τον Μάνταλο
το γιατρό του Μάνταλου, τον παθολόγο του Μάνταλου, τον μάνατζερ του Μάνταλου, τον μπαμπά του Μάνταλου, τη μαμά του Μάνταλου, τους φίλους του Μάνταλου και ας το πούν οι ίδιοι. Εγώ με τον Μάνταλο δεν μιλάω. Δηλαδή, αν πεις ότι μιλούσες με τον Μάνταλο και ένα μήνα πριν και σου έλεγε δεν μπορώ, δεν μιλάω με τον Μάνταλο, το έβλεπα όμως. Αυτό έχω να πω. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, ευχαριστώ, παιδιά. Να είσαι γερός. Παρακαλώ. Επόμενος κύριος. Τον ξεζουμίσαν τον Φουκάρα. Και επειδή είναι καλό παιδί, τρέχα πάνω, τρέχα κάτω. Άμα ήταν κανένας μάγκας, πήγε λάδω ρε. Πάει στον Μπακασέτα δεκάρι και εμένα με πετάς αριστερά πάλι. Είμαι χαμάλης του Αραούχο, είμαι χαμάλης του Λιβάδια. Είμαι χαμάλης του Μπακάκη, είμαι χαμάλης του Λόπες. Είμαι χαμάλης και του Μπακασέτα ρε, αν τον πω. Φουλξινός ρε άμπαλε. Ορίστε. Πάμε επόμενη γραμμή. Είδες τη Βιέρια Σινάνε χειρότερη από την Καλαμαριά. Δεν είδα. Τα πέναλτι που έπληξε δεν τα... είδα. Δεν είδα. Πάμε. Καλαμαριά ήταν ασύλληπτη με τον Πάο. Δεν είδα. Δεν είδες. Κάτι που δεν είδα δεν το σχολιάζω. Πάμε κόσμε. Ναι. Έλα παιδιά. Έλα φίλε. Έπεσε η γραμμή Λευτέρης Ακρίδης πάλι από δράμα. Ναι καλέ μου. Δεν έπεσε ρε φίλε. Μίλησες 3 λεπτά. Α, καλά ρε Γρηγορή. Ήθελα να τεκμηριώσω κάτι στο τέλος. Ένα λεπτό. Ναι, ένα λεπτό. Λέει, ναι, ένα λεπτό. Ναι. Αποδείξαμε χθες ότι το περσινό μάτς του ΠΑΟΚ και με του Άρη Πρόπερς και τα λοιπά, ότι δεν ερχόντουσαν ΠΑΟΚΣΙΔΙΣ και Αριανοί στο γήπεδο. Ότι ήταν δοξέοι, κατάλαβες. Και αν ήρθανε ρε φίλε, τι έγινε δηλαδή. Και αν έχουν έρθει και κάποιοι, τι. Ρε φίλε, τώρα εδώ κάνουμε κουβέντα και αδικούμε τη δόξα. Δηλαδή, Άρης λιγότερος κόσμος. Ηρακλής λιγότερος κόσμος. Ατρόμητος κάτω από κόσμο. Λάρισα κάτω από κόσμο. Όφη κάτω από κόσμο. Η δόξα αυτή τη στιγμή είναι μπροστά στον κόσμο. Γιάννενα κάτω από κόσμο. Που Ξάνθη κάτω από κόσμο. Πώς άλλο θέλω να μου πεις. Καβάλα, τι είναι αυτό που ενέπνευσε τον κόσμο άντε και πάρε περισσότερο. Άντε πάλι. Θέλω να μου πεις. Ναι, βέβαια, φυσικά. Από πέρσι, επειδή είχαμε το όραμα ήδη του κύριου Μπύρου, υπήρχε η βάση από πέρσι. Δεν ήρθε ξαφνικά σήμερα, χθες μάλλον. Ο τρόπος που κινείται ο μεγαλομέτωχος, δηλαδή, και τον βλέπω ότι ταχώνει και δεν κολώνει. Δεν μου λες, δε φίλε. Μα είχαμε τόσα χρόνια. Και εσείς το είχατε πει ότι είχαμε πολλούς βρωμιάριδες, ξέρεις τα ονόματα. Μάλιστα. Που είχαμε πρόεδρους. Okay. Οπότε η δόξα δεν είχε σταθερότητα οικονομική. Okay. Εμπνευστήκαμε το μεγαλομέτωχο. Που τα τρώγαν και φεύγαν. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Έλα. Έλα. Τι γίνεται. Καλά. Πρώτον, πληρωθήκαμε anytime scorer Αραούχο. Μάλιστα. Δεύτερον. Πόσο έδινε? 2,5. Μπράβο. Παρακάτω. Δεύτερον. Ο Λυσγάρας έχει και σε χρωμή έκδοση. Λυσγάρας. Ναι, ο Λυσγάρας της Ξάνθης. Υπάρχει και σε έχρωμη έκδοση. Τον έχει ο Πανιώνης και ένας μπανάνα. Πώς λέγεται. Μπανανά λέγεται. Ναι. Ναι. Μπανανά αυτός. Η Αχίλιος πτέρνα του Πανιωνίου. Ναι. Αμυντικά. Ναι. Καταρχήν το ένα πεναλτάκι στο Μάντελο εκεί γύρω στο 30-40 το πνίξαμε. Ναι. Ένα καθαρό πεναλτάκι. Δεύτερον. Τρίτον. Θέλω να δω και από την Ξάνθη και από τον Αστέρα και από τον Πανιόνιο και από όλες αυτές τις ομάδες τον ίδιο ζήλο και το ίδιο πάθος με όλους τους αντιπάλους. Εντάξει. Έχουμε όλοι. Ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου έγινε μπουφόν. Το ίδιο και του Πανιωνίου, το ίδιο και της Ξάνθης. Ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου, ο πρώην τερματοφύλακας του Πανιωνίου και παλιότερος εδώ της ομάδας των Σωρών, είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος είναι εξαιρετικός, φίλο μου. Εγώ σου είπα 4-5 που έχουν γίνει μπουφόν ξαφνικά. Ναι. Δεν έγινε μπουφόν, φίλε. Είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Εντάξει. Και κάτι ακόμα δεν σχολιάσετε, παιδιά. Έγινε ένας ψιλοτσαμπουκάς εκεί στα επίσημα της Βέρειας με έναν έμπορα ακτινιδίων. Δεν το σχολιάσατε. Άμα δεν το έχουμε υπόψη μας, δεν ξέρει ρε φίλε, δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Για κάθε τις ερωτήσεις σας, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε, πρέπει να μάθουμε. Να κάνουμε gossip, οκ. Okay. Γιατί να μην κάνεις gossip, δεν δουλειά σου να κάνεις gossip. Όχι, okay, θα σου έλεγα. Τα θέατρα που δίνεις αυτά και τις. Πάμε στον επόμενο. Πρεμιέρες καλά είναι, gossip δεν θες να κάνεις. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Τζίψη Αμάρτια είμαι, που σε έπαιρνα από Ασπροβάλτα. Έλα ρε, έλα Τζίψη. Ακούς, ρε Σίκοστη, προσπαθώ τόση ώρα και σε ακούω ότι λες ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα, έτσι, και να το αναλύσουμε λίγο πολύ πώς είναι.
Ο ΠΑΟΚ έπαιξε 9 παιχνίδια εκτός έδρας, είχε ένα γκολ με τη Λάρισα που πήρε ένα βαθμό και με την Καλαμαριά που δεν άξιζε όχι την νίκη ούτε το Χ. Συμφωνείς? Η άλλη είναι χειρότερη, ρε φίλε. Περίμενε. Όποιος και να το πάρει το πρωτάθλημα, κακή ομάδα θα είναι. Εντάξει, σε αυτό έχεις δίκιο. Απλά το πρωτάθλημα φέτος είναι πιο ανταγωνιστικό. Απλά η ΑΕΚ έχει πιο προπονητή, έχει πιο μάγκα παράγοντα. Ξοδεύει λίγα, παίρνει πολλά. Αλλά δεν μπορεί, όπως είπε και ο Κόκκινος, ο άνθρωπος, να είναι συνέχεια στα κόκκινα, Ευρώπες, κύπελα κτλ. Πάρ τον κάτω τον έναν. Ο ΠΑΟΚ έχει το Βιερίνι αντεφορμέ, πετάει το Λιμιό. Έχει το ΜΑΚ αντεφορμέ, πετάει το Τζάλμα. Θα πετάξει αύριο, ξέρω εγώ, τον Ελκαντουρί. Δεν τραβάει ο Σάκοφ, θα βάλει τον Τζίμιρ. Έχει κόσμο μπόλικο. Μόνο στο φόρο έχει πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα έχει στο φόρο. Αυτό ακριβώς. Εκεί, εκεί το θέμα τώρα με τον Πλατιπόδη, τον Κουλούρη και τον άλλο τον Πρίγκεπς πρέπει να του τη φέρεις μέσα. Η ΑΕΚ εκεί έχει Αραούχο και Λιβάκια που είναι πολύ καλύτεροι. Έτσι ακριβώς. Και θα δούμε και τον Γιακουμάκη, δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι ένας παίκτης που δεν το ξέρω τον Γιακουμάκη το παιδί. Άλλο το για τον άλλο τον Γιακουμάκη τα χρόνια. Έτσι έβαλε 16 γκολ, έτσι. Ναι. Εντάξει, και να σου πω και κάτι άλλο. Για μένα, Βιερίνια, Ελκαντουρί και Μακ δεν υπάρχουν. Είναι τρεις παίκτες που δεν υπάρχουν για να πουλήσουν δύο εισιτήρια. Άλλο. Δεν υπάρχουν όντως. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Δεν έχουν δώσει τίποτα ακόμη. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν θα δώσουν. Δεν περιμένουμε. Δεν το... προφήτης δεν έγινε. Θα δούμε. Όχι, εγώ στο λέω. Στο Βιερίνια τα έχασε, φίλε, θα πω εγώ. Να σε καλά. Ο Βιερίνια έχασε ταχύτητα, έκρηξη. Ωραία. Γιατί το σώμα του στα 32 είναι τέτοιο που ας πούμε δεν είναι ελαφρικό καλός. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σου έχω έτοιμο το βίντεο του αγώνα. Ναι. Με τις φάσεις θα το δούμε τώρα. Ναι. Αν έγινε κάτι στο Βέρι Απόλλων. Ναι. Έξι. Τώρα το δούμε. Χθες γιατί δεν το δούμε. Τώρα το δεις. Είχα τη Super League. Super League. Είχαμε αγώνες από το εξωτερικό. Ποιους είδες? Όλους αγώνες. Ποιους αγώνες είδες? Όλους. Πες μου. Διάλεξε ένα που δεν είδα. Να σου πω και τι έγινε. Ποιον και... Πες έναν αγώνα. Ιουβέντους είδες? Ιουβέντους. Ναι. Εδώ ήμουν. Μίλαν Ιουβέντους. Το 0-2. Τι σύστημα έπαιξε? Άιντε, τι αλλαγή έκανε? Αν είδα. Τι τελειώματα είχε? Το λέμε τι είδαμε. Τι είδες? Ποιος έβαλε τα γκολιά, πες μου. Και τα δύο παιχτάρα σου, Ιγκουαίν. Ο Ιγκουαίν, ναι. Ο χοντρός που τον βγάλουν άχρηστο. Τι, εγώ έβγαλα άχρηστο τον Ιγκουαίν. Ποιον έβγαλε ο προπονητής? Το ότι δεν μπόρεσε να βάλει κανένα. Πρώτη αλλαγή τι έκανε? Το ότι δεν μπόρεσε να κάνει γκολ η Μίλαν σε προβλημάτισε, ναι, καθόλου με τόσα λεφτά. Τι αλλαγή έκανε για να μην με τόσα λεφτά? Τι έκανε? Τι έκανε? Εσύ θα τον είχε διώξει το βράδυ. Φράσε τώρα, σε ρωτάω τι μαγιά έκανε ο Αλέγκρι. Την πρώτη του αλλαγή. Άκου να δεις. Εδώ, όταν ήμουνα, ναι, είχε τον αγώνα του, ναι, ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Μπράβο. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι. Το Μίλαν Γιουβέντους. Και θέλω να σου πω και την αλλαγή που έκανε. Και τα δεν την είδα. Πάμε παρακάτω. Δεν την είδα. Κοπάναγε στην Αγούινστον. Δεν την είδα. Δεν την είδα. Εσύ σημειώνει. Πε, δεν το είδα. Έβλεπα το παιχνίδι. Τι έβλεπε? Την αλλαγή που έκανε δεν την είδα. Τι έβλεπε και τίποτα λεσβείε εκεί να ερωτοτροπεί. Πού το κατάλαβε? Το κατάλαβα. Τουλάχιστον κοριτσάκια βλέπω. Μπράβο, μπράβο Γρηγόρη. Λοιπόν, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Για χρώματα με πολύ υψηλή καλλιπτικότητα, Vitex. Εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση, στο νέο κατάστημα Κοσμάγλου, στον Εύοσμο, η Θάκης 62 με Αντών Τρίτσι με τηλέφωνο το 2310-303-173. Ωραία. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοκλου στον Εύοσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοκλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοκλου. Η Θάκη 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύοσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο.
Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Θερμαϊκός. Σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. Σούπερ μάρκετ. Συν κασενκάρι. Ίσον πιο φθηνά και από φθηνά. Δηλαδή είναι για επαγγελματίες ή για ιδιώτες. Εδώ είναι η ουσία. Είναι 2-1 και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Θερμαϊκός. Χιλιάδες προϊόντα για το σπίτι και για τον επαγγελματία στις καλύτερες τιμές. Θερμαϊκός. Σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηδανίων στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. 2310-47-47-85. Αυτή την εβδομάδα σούπερ προσφορά σε όλα τα ζυμαρικά μπαρίλα. Η συσκευασία 500 γραμμαρίων μόνο 64 λεπτά με το ΦΠΑ. Λοιπόν, Μαστορά, αυτοί οι δύο τύχοι λευκοί και στο μεσαίο θα μου γράψεις κάτι ωραίο. Απλό, με 8 χαρακτήρες. Λατινικούς, ένα κεφαλαίο, έναν αριθμό, τη χρονιά που γεννήθηκε το παιδί, μπορεί και ένα θαυμαστικό. Password θα γράψεις. Χάλια, ε. Πολύ. Τι άλλο θα κάνετε πια για να θυμάστε ένα password? Πάντως τώρα, με την υπηρεσία Alpha Secure Web από την Alpha Bank, δεν χρειάζεται να θυμάστε τους κωδικούς των καρτών σας για τις online αγορές. Απλώς χρησιμοποιήστε τον κωδικό μιας χρήσεως που θα στέλνουμε στο κινητό σας για τη μέγιστη ασφάλεια, ταχύτητα και ευκολία. Alpha Secure Web από την Alpha Bank. Το ασφαλές, πιο εύκολα από ποτέ. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/cards. Λευκό πουκάμισο συν ροζ καλτσάκι της κόρης σου, ίσον λευκό πουκάμισο με ροζ βούλα. Τζιν παντελόνι συν ξεχασμένο 10 ευρώ στην τσέπη, ίσον τζιν παντελόνι χωρίς 10 ευρώ στην τσέπη. Πλυντήριο ρούχων συν 3 τα ξημερώματα συν ακατανίκητη νύστα, ίσον ανεπανόρθωτα λάθη. Λάθη, λάθη. Ευτυχώς δεν χρειάζεται να περιμένεις τη νύχτα για να κάνεις τις δουλειές του σπιτιού, γιατί ο Ήρων σου προσφέρει νυχτερινή χρέωση όλη μέρα. Και όχι για λίγο, για πάντα. Τηλεφώνησε σήμερα στο 18228 ή μπες στο Ήρων.gr και μάθε περισσότερα. Ήρων, η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. Τώρα και στα καταστήματα Wind. Η προσφορά έχει χρέωση παγίου και ισχύει για 24μηνη σύμβαση. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή, ΡΑΕ. Χτύπημα στο παρμπρίζ. Αργά ή γρήγορα θα ανοίξει και τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί. Ελάτε στην CarGlass και εμείς θα το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου μπαρμπρίζ σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch αξίας μέχρι και 40 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Κάρκλας επισκευάζει, Κάρκλας αντικαθιστά. Καταστήματα Μοναστηρίου, Μενεμένης, Θερμής και Χαλκιδικής. Ω, τι έχω πάθει ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάζι, κανένα πουκαμισάτι, ξέρεις, έτσι μπάνικο, να πούμε ωραίο. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάνς Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρες για αυτούς. Στεφάνς Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Στεφάνς Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνας. Τι θα γίνει ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ότι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα 3 νέα καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Από τη μικρή οθόνη στη μεγάλη, μια ζωή την έχουμε. Και από τη μεγάλη οθόνη στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Τα τραγούδια της οθόνης. Ο Κώστας Μακεδόνας και η Εύη Σιαμαντά μας θυμίζουν τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από την τηλεόραση και το σινεμά. Απολαύστε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια της οθόνης αλλά και πολλές γνωστές επιτυχίες. Ο Κώστας Μακεδόνας και η Εύη Σιαμαντά από 13 Οκτωβρίου και για 9 παραστάσεις. Τιμή από 12 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Συγγνώμη κύριε, ξέρετε πως πάω στα ΚΤΕΟ AutoSave? Φυσικά, αλλά το σημαντικότερο είναι πως θα γυρίσετε. Πως? Με ασφάλεια, μεγάλη ασφάλεια. Νιώστε κι εσείς την ασφάλεια που σας εγγυάται ο έλεγχος ΚΤΕΟ στην AutoSave. ΚΤΕΟ AutoSave, μόλις 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Δυτικά, δίπλα στο μηχανολογικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 751 241. Έλεος πια! Από χθες μέσα έξω, μπουμ μπουμ! Tool Plus, madame. Τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Tool Plus. Βιομηχανικά εργαλεία. Ηλεκτρικά, μπαταρίες, εργαλεία χειρός, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley. Tool Plus. Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου. Και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus. Γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το 23.10 και τα 3.90 άρια είναι δικά σας. 9.55 κενό το μήνυμά στο 54.340. Μην ξεχνάτε, οι φίλοι οδηγοί ταξί, ότι στην σκιά της Μπαροδήμος μπορείτε να βρείτε τα δύο τελευταία ταξί Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου. Η τιμή είναι ασύλληπτη, μοναδική, καθώς υπάρχει και η προσφορά της ΔΕΠΑ. 17.500 ευρώ παρακαλώ. Καλά ακούσατε, τηλεφωνήστε τώρα, γιατί δεν τη βλέπω να κρατάει για πολύ η προσφορά. Στο 23.15.96.596 ή στο 7ο χιλιόμετρο, πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Α κτέο. Για να δω τι γίνεται και με το διαγωνισμό. Λοιπόν, είναι ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Οκ. Πάμε στο κόμμα. Έλα κόμμα. Έλα φίλε. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Λοιπόν, ας κάνω μια ερώτηση. Πιστεύετε τώρα εσείς, για το Ραπτόπουλο το λέω κυρίως, που κοιτάζει τις μούρες, έτσι, των προπονητών. Πιστεύετε εσείς ότι ο Λουτσέσκου έχει μούρια να σηκώσει πρωτάθλημα? Γιατί βλέπω όλο για το Λεμονί. Λέμε για το... για μένα ο Λεμονίς δεν είναι μεγάλος προπονητής. Αλλά δεν βλέπω και κανέναν άλλο να έχει κανένα ειδικό βάρος. Τη μουτσούνα του Χιμένεθ την είδες? Είναι για πρωταθλητής. Η μουτσούνα του Χιμένεθ? Ναι. Ποιο λόγο? Απ' του Λεμονί περισσότερο μπαλαδόφατσα είναι. Ο Λεμονίς έχει σηκώσει ήδη. Μην το ξεχνάς αυτό. Δεν το σήκωσε ο Λεμονής. Ο Κόκαλης το σήκωσε. Και πιο παλιά. Και αν το σηκώσει ο ΠΑΟΚ, δεν θα το σηκώσει φέτος ο ΠΑΟΚ, φίλε. Ο Σαββίδης θα το σηκώσει. Εντάξει. Πρωταθλήματα, τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα τα σηκώνουν οι πρόεδροι ως επιτοπλίστων. Να έχεις υπόψη σου. Εντάξει. Δηλαδή 20 πρωταθλήματα Ολυμπιακός θα έχει σηκώσει ο Κόκαλης ή ο Μαρινάκης. Τότε ήταν άλλες εποχές. Είχαμε και παίκτες. Τώρα. Εγώ θα σου πω με... Είχατε και παιχταράδες, ε! Ακριβώς. Δηλαδή η ΑΕΚ του Μελισανίδη και του Καρά είχε παιχταράδες. Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός του Κόκαλη είχε παιχταράδες. Τώρα ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι, άκου. Ναι. Ολυμπιακός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν έχουν παιχταράδες. Ούτε παιχταράδες έχουν, ούτε τίποτα έχουν. Γι' αυτό θα σας πω, χωρίς να λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει ομάδα και χωρίς μέσα μου να θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά έτσι όπως βλέπω τους άλλους. Θα σας πω μια κουβέντα. Τον Ολυμπιακό θα τον υποτιμήσετε όταν το πρωτάθλημα κατακτηθεί, όταν είναι έξω μαθηματικά. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, ετοιμαστείτε για καμία Λέστερ. Μπα! Αυτό λες. Το θέλω του λέει ο φίλος. Ναι. Όχι, δεν λέω το θέλω μου. Το ξέρω μου λέω. Δηλαδή, εσείς λέτε το θέλω σας. Εσείς προσπαθείτε με το ζόρι τον ΠΑΟΚ να το κάνει. Ρε φίλε, με τι ασχολείσαι, συγγνώμη. Ό,τι θέλει, γυμναστή. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ λες το ξέρω και εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά λέμε το θέλω. Γιατί ρε παιδί μου τώρα, γιατί δεν αμαλώσουμε. Εγώ κάνω άλλη δουλειά. Ναι, ρε φίλε, εμείς όμως εκτιθέμεθα το γνωστό δουλειά μας. Και εγώ εκτιθέμε. Και ποιος εσύ που εκτεθείτε. Και ποιος εσύ που θα εκτεθείς. Θα αμαλώσετε. Θα εκτεθείτε. Ποιος εσύ που θα εκτεθείς. Ρε παιδιά, εγώ σας λέω έτσι μια πρόβλεψη. Θα εκτεθείτε. Ναι. Τέλος, πάει. Δεν αμαλώσουμε. Επόμενη γραμμή. Πάει. Έληξε το θέμα. Θα ξαναπάρω. Εγώ θα πάρω τηλέφωνο και θα σας πω, παιδιά, έκανα λάθος. Πάει, τελείωσε. Ναι, φίλε, έχουμε κανένα λόγο να βαντάρουμε κάποιον? Κοίταξε τώρα. Πρωθυπουργός λέει: θέλω να πάρω ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ο Σαββίδης έχει πάρει την ΕΠΟ. Οι άλλοι δεν βλέπονται. Ο ΠΑΟΚ έχει το πληρέστερο ρόστερ από άτομα. Θα το πάρει. Παίζει, δεν παίζει μπάλα.
Δεν λοιπόν, θα το πάρει. Αυτό που ζητάει η Βέρεια είναι πέναλτι. Μάλιστα. Αλλά δεν έχει φάσει για γκολ όπως λέτε. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν φάσεις για γκολ. Είναι πέναλτι, ναι. Τι σου λέει αυτό ότι είναι πέναλτι και δεν το πήρε. Σε ποιο λεπτό έγινε πρέπει να μάθω. Άσε σε ποιο λεπτό. Μπορεί είναι να σε το... καλό δρόμο η Καλαμαριά και σαν μπάλα και σαν... έχει θωρακιστεί. Αν πάει ξυπόλυτη, δηλαδή ο Καλαϊτζίδης, άμα πήγαινε με τον Άρη όταν τον κυνηγούσε ο Μαρινάκης, θα το έδινε τον πέναλτι. Αυτό σε λέω. Μάλιστα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ελληνικά. Ορίστε. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Αυτή που είπε, Κώστα, το 92-95 Καραμελισανίδη είχε Σαβεύσκη, Δημητριάδη κλπ. Και λένε ότι, δεν ξέρω, αυτό το ρωτάω τώρα, ότι με τον ΠΑΟΚ του 75. Γιατί δεν την πρόλαβα εκείνη την εποχή, από το 85 βλέπω ότι έπαιξε την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα γενικά. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Η ΑΕΚ η τέλη δεκαετία του 90 έπαιξε απίστευτο ποδόσφαιρο. Ναι. Όχι τέλη δεκαετία του 90, αρχές δεκαετία του 90. Αρχές. Μέχρι και το 90-94 την μπάλα που έπαιξε η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τη δεκαετία, την τριετία μάλλον. 73-76 72-75-76-77 ήταν μεγάλη μπάλα. Ασύλληπτη μπάλα. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός έπαιξε μπάλα με κόκαλη, αλλά και με σφυρίγματα μεγάλα. Όχι την μπάλα που έπαιξε η ΑΕΚ. Όχι την μπάλα που έπαιξε η ΑΕΚ. Πρώτη φορά τηλεφωνώ σε εσάς. Είμαι πρώην οπαδός της ΑΕΚ, όπως κατάλαβες. Και θέλω να ρωτήσω, βλέπεις ότι κυνηγάει τους ομίλους ο Μελισανίδης καθόλου? Ο Μελισανίδης κυνηγάει τα λεφτά. Και φαίνεται και την Πέμπτη τώρα, άμα φουλάρει με την Μίλαν, θα τη φάει από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΞΙΣ θα πρέπει να παρακαλάει να μπει η ΑΕΚ σε ένα γήπεδο, να φωνάζουν μπάχες, ιστορίες, τραυματισμοί, φουλ και τα λοιπά, αν δει πτώμα εδώ. Και μετά έχει τρόπο αυτή την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ να την πάρει, αν είναι έξυπνος. Έχει τρόπο. Ωραία, προτιμώ χιλιάδες φορές, μιας και έχει να πάρει από το 94 τόσα χρόνια, να 2-3 χρόνια ακόμα να το χάσει, αλλά να γίνει ρε φίλε το γήπεδο. Το προτιμώ χίλιες φορές. Προτιμάς το γήπεδο εσύ? Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι μπορώ και το ένα και το άλλο. Αν είναι να πάρω τα δύο, θέλω το γήπεδο. Είναι σαφέστατη τοποθέτηση του οπαδού. Ρεαλιστική προσέγγιση. Όχι σαφέστατη, ρεαλιστική. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς τον. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Γρηγόρη. Εδώ είναι ο Γρηγόρης, ναι. Εδώ είναι ο Γρηγόρης. Εντάξει, δεν θα ακουθούμε σήμερα, δεν θα θυμώσουμε. Μη μάλλον. Λοιπόν, Κωστή, φοβερή ανάλυση περί Παναθηναϊκού και θα σου πω και ένα άλλο. Γιατί παίξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού προχθές? Γιατί μεταγραφή. Μπράβο, Κωστή. Γιατί μεταγραφή. Για τον Παναθηναϊκό δεν παίξα, γιατί μεταγραφή. Μπράβο, ρε Κωστάρα μου, μπράβο. Ουσιαστικά για τα αφεντικά του. Τα αφεντικά του είναι οι μανατζαρέοι. Ούτε η διοίκηση του Παναθηναϊκού είναι τα αφεντικά του. Ανεβήκαν οι μαλατζαρέ και τους είπαν: μάγκες για να φάτε ψωμάκι, πατήστε τους αυτούς εδώ όσους είναι και σας βγουν τα λάδια από τα αυτιά. Ας σας βγουν τα λάδια από τα αυτιά, πατήστε τους για να πάρετε και κανένα φραγκάκι να ζήσετε τις οικογένειές σας. Γιατί το Γενάρη φεύγουν. 21 δεν είναι, 5 έτσι, δεν φεύγουν. Έτσι. Ο Μολέντο χτες έκανε μεταγραφή. Χτες ήταν ασύλληπτος, φοβερός. Ο Κουλιμπαλί, ο Βηγιαφάνες και ο Οδυσσέας. Ο οποίος είναι μεγάλος goalkeeper. Και ο Μολίνς είναι καλός. Ποιος? Και ο Μολίνς. Όχι όσο οι άλλοι χθες. Ο Μολίνς Γρηγόρη παίζει σε λάθος θέση. Ουσιαστικά είναι χάπινο Μολίνς. Εξτρέμ είναι μόνο. Εξτρέμ δεν τον έχει εκεί πέρα. Αλλά μ' άρεσε η ανάλυση που έκανες και να ξέρεις και ένα άλλο μάτι. Σέρε Σόφι 0-1. Ο Άβελ προηγείται. Μάλιστα. Και να περιμένεις και ένα μάτι Κώστα, επειδή θα έχει κόσμο η Τούμπα, να ξέρεις οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα ξεσκεφτούν με στην Τούμπα. Να το θυμάσαι αυτό. Για το ψωμάκι τους Κωστή, όχι για τίποτα άλλο. Μάλιστα. Για το ψωμάκι τους καθαρά. Θα δούμε. Να είσαι καλά. Θα δούμε. Έγινε. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Δύο λεπτά μπορείτε να μου δώσετε παιδιά. Εμέ βέβαια. Λοιπόν. Καταγγέλλω για σκοπούμενη σκοπιμότητα, ναι, τον ομοσπονδιακό προπονητή, ναι, τον Γερμανό το Σκίμπε. Ναι. Γιατί μετά την απομάκρυση του Χολέμπας που τον ανάγκωσε να απομακρυνθεί, γιατί και στο φιλικό δεν τον έβαλε, που κατά τη γνώμη μου είναι καλύτερος και από τον Τζαβέλα και από τον Σταφυλίδη, γιατί παίζει και στη Γότφορντ, το ίδιο κάνει τώρα στο Δημήτρη Σιώβα, ναι, 12 φορές διεθνής, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι από τα καλύτερα στόπερ στη μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας
στη Λεγκανιές που βρίσκεται στην πέμπτη θέση και έχει εδώ και πέντε αγώνες να δεχθεί γκολ αυτή η ομάδα. Και αυτός ούτε που ασχολείται. Και καλή Μανιάτη και Τζιόλι. Ναι, δεν υπάρχει το πέντε αγώνες. Δέχτηκε δύο από τη Σεβίλη και δέχτηκε και στο κύπελο ένα γκολ παρά την νίκη της. Λέω ότι γενικά η εμφάνιση... Η άμυνά της ήταν η κορυφαία της Πριμέρα Διβιβιών. Α, μπράβο. Και σε αυτήν την άμυνα είναι ο βασικός ο Σιώβας. Ναι, για τον οποίο έχουν και συνθήματα και έχουν και πολλά. Εντάξει τώρα, ναι. Ο Σιώβας είναι Μανολάς, είναι Παπασταθόπουλος, είναι ο άλλος με το κεφάλι. Έχουμε στόπερ καλά. Για τον Μπάκο όμως, ο Μπακάκης και ο Κυβρακίδης μπορούν να φάνε το Μανιάτι, είναι αηδία αυτό το δηλαδή, πράγμα. Δηλαδή ο οικονόμου που. Έναν από την Ιταλία που καλούσε, πώς δηλαδή τον καλούσε. Αλλά τέλος πάντων, δηλαδή δεν χωράει να είναι στον πάγκο. Δεν χωράει και μιας κλίσης ένας παίκτης που μεσουρανεί στην Ισπανία. Μάλιστα. Δεν χωράει. Δεν είναι περίεργο αυτό, δεν σας φαίνεται. Καλούσα τον κι αυτό μια φορά, αδερφέ. Καλείς τον Παπαδόπουλο, εντάξει. Ξανακάλεσε την άλλη φορά και τον άλλον. Άσε με τον Χολέμπας, φταίει 100%. Να είστε καλά κύριε Κώστα. Yeah. Ο Χολέμπας επιτρέπεται να μην παίζει στην Εθνική. Επιτρέπετε. Πάμε. Τι. Παίξε σήμερα είναι time scorer Πέλκα. Ευκαιρία να κάνει καλό μάτς για να πάρει θέση του Μάνταλου στην Εθνική. Πώς το βλέπεις? Αφού παίζει εξτρέμο Μάνταλο στην Εθνική, γιατί να μην παίξει ο Πέλκα. Σωστό. Παρακαλώ. Ούτε ένας είναι εξτρέμο, ούτε άλλος. Ο ένας είναι δεκάλι και ο άλλος είναι δεκαλοφόρ. Ναι. Έλα, φίλε. Από Τρίκα Δεμαθίας. Τι έγινε? Μεγάλο διπλό με στην Έδεσα. Ναι. 0-3. 0-3 από το 30. Μασαλή, ναι. Με 10 παίχτες ένα ημίχρονο, εντάξει πάλι η διαιτησία 90-10, δεν πειράζει. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ένα μπράβο πολύ στον πρόεδρο τον Παπαδόπουλο και στον προπονητή τον Ντάμψο, που πρώτα είμαστε οικογένεια και μετά ποδοσφαιρική ομάδα. Και επίσης έχουν καταφέρει το χωριό να στηρίζει αυτή την ομάδα. 150 άτομα ήμασταν στην Έδεσα. Μπράβο. Πρώτον, χθες ακούστηκαν πάρα πολλά για το χωριό και μας αποκαλούν συνέχεια χωριάτες. Καταρχήν δεν είναι κακό. Γιατί σε ποιο χωριό παίξατε εσείς? Ορίστε. Ποιοι σας λέγανε χωριάτες? Εκεί ο παδί της Έδεσας, εντάξει, όχι. Η Εδεσέ είναι πρωτεβουσιάνη, δηλαδή και εσείς είστε χωριάτες. Δεν είναι μόνο εκεί και η Αλεξάνδρα. Πας στην Έδεσα και σε πιάνει θλίψη εκεί στους καταλάκτες, είναι χωριάτες οι άλλοι. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να πω ότι είμαστε από χωριό καταρχήν, πολύ φιλόξενοι. Αν θέλεις ραπτό που λέει την Κυριακή, πώς με την καρίτσα να κεράσουμε τα τσίπουρά μας, να δούμε το μάτς. Οπωσδήποτε, εγώ θα πιω τσίπουρα στην καρίτσα, οπωσδήποτε. Όχι, στα τρίγαλα, τρίγαλα παίζουμε, τρίγαλα καρίτσα. Θα πλακωθώ στα τσίπουρα και μετά, πώς θα κάνει μετά. Αυτός αν μυρίσει τσίπουρο, φίλε, θα χαλάσει το τσίπουρο. Εντάξει, τώρα έχουμε και τα καζάνια, πρέπει να έρθει, είναι ωραία. Ο άλλος πέθανε μες στο καζάνι, δεν χρειάζεται. Ο τελευταίος που μίλησε με τσίπουρο, ρε φίλε, ζαλίστηκε, θα ανθυμιάσει και πέθανε, τον έφαγε. Με το ραπτόπουλο. Ρώτα αν μιλούσε με το ραπτόπουλο ή όχι. Να πει ότι λέω ψέματα. Να με βγάλει ψεύτη. Ενώ οι φίλοι του κόκκινου διαπρέπουν όλοι. Και κάτι ακόμα τελευταίο να πω και να κλείσω. Είναι υγιέστατοι, έχουν δουλειές όλοι. Η ομάδα του. Η ομάδα του πάει καλά. Για να κλείσω, που λένε για αυτό το χωριό, ότι είμαστε χωριάτες. Από αυτό το χωριό είναι ο Σοκράτης Διούδης, παίζει Παναθηναϊκό. Ο Δημήτρης Ομάνος, που έπαιζε Βέρεια, εργοτέλη τώρα στον Όφη. Και φυσικά ο Δημήτρης Ιτούδης. Δεν μου λες, ο μπαμπάς του Διούδη ξέρεις ότι έπαιζε center for, εκείνη Μαϊμού. Έπαιζε center for και ήταν πρώτο σκόρερ στο χωριό. Καλά, την προηγούμενη Δευτέρα που πήρα εγώ δεν σου είπα, δεν παίζει μπάλα. Εγώ δεν το ήξερα, μου ήρθαν και με είπαν. Ο μπαμπάς του Διούδη λέει, ποιο είναι αυτό το ερείπιο, έπαιζε μπάλα. Ξέρεις τι παίκτης λέει, ήταν ο μπαμπάς του Διούδη. Ξέρεις τι ομαδάρα είχαμε τότε. Άστο. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε. Επόμενο. Έλα. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Έλα. Ναι. Έλα, ναι. Καλησπέρα, Σάκης Καβάλα. Καλώς το να. Με τη μία γραμμή, γι' αυτό δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι είμαι εγώ. Ναι. Λοιπόν, 4.213 εισιτήρια, πάνω από 5.000 κόσμο στο γήπεδο. Μπράβο. Ρεζίλη έκανε τον Ηρακλή και τον Άρη η δόξα δράμας. Ρεζίλη. Μην λες Ηρακλή, είπαμε. Θα λες δόξα μπε. Δόξα μπε, ναι. Τι άκουσα και στεναχωρέθηκα. Είπε, έπαθε κάτι, χτύπησε ο Παναγιωτοδής. Τράκαρε με τα μάξι, έσπασε την κλίδα 3 μήνες έξω. Ωραία, γάμο το. Κρίμα. Στεναχωρέθηκε, ε? Δεν απειλήσει τίποτα. Κρίμα, δεν πάει καλά. Εντάξει, γιατί όχι. Δεν πάβει να είναι ένα άνθρωπο που τίμησε την ασπρόμαυρη φανέλα, ένα παιδάκι. Ποια ασπρόμαυρη φανέλα τίμησε? Τη δόξα. Α, ναι, σωστά. Το δώσατε δανεικό, το πληρώνει ο Μπύρος. Εντάξει, είναι. Θα το πληρώσει ο Μπύρος. Πέρα από το δανεικό ή οτιδήποτε. Δεν πάβει να είναι ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο
για κάθε παιδί ισχύει αυτό, αλλά ένα παραπάνω που τίμησε την ασφαλή. Καλά, εσύ καβαλιώτης είσαι. Τη δόξα δράμα, τι την υποστηρίζεις? Καταγωγή από δράμα σου λέω. Μπορεί να μένω καβάλα, αλλά η αρρώστια δεν είναι. Η δόξα δεν είναι ομάδα, είναι ιδέα. Α, είναι ιδέα. Ναι. Ναι, αφού είδεσαι. Στην Καλαμαριά. Σε καλό την Κυριακή στην Κατερίνη, στον Εγγυνιακό. Να δεις εκεί, Κυρκίδα. 1500 άτομα τουλάχιστον. Άλλωστε, χρωστάμε μια εκδρομή στους εαυτούς μας στην Κατερίνη με την έννοια ότι ξεκινήσαμε να πάμε δύο φορές στον Παράζ και τελικά δεν πήγαμε. Ανεβήκατε έτσι. Ανεβήκαμε, ασυγκαλά, όχι συγκαλά. Συγκαλά τα λεφτά του Μπύρου. Έλα, πάμε παρακάτω. Τα λεφτά του Μπύρου εννοείται. Τα λεφτά του Μπύρου είναι καλά, βρε. Χωρίς, εννοείται. Χωρίς λεφτά δεν κουνιέσαι με τίποτα. Εννοείται, σου λέω, χωρίς λεφτά δεν πας πουθενά. Έτσι. Αυτό λογικό δεν είναι. Έτσι. Άρα, ναι, αλλά και ο κόσμος ανταποκρίθηκε χτες. Και θα ανταποκρίνεται σε κάθε παιχνίδι. Όταν μου λες εμένα ότι ο Άρης είχε, άσε που είδα περικά στη στιγμιότυπα, μάλλον δεν είδα όλο το μάτς με τον Εγγυνιακό, φαινόταν η κερκίδα, αλλά όταν μου λες ότι είχε 600 εισιτήρια ο Άρης. 600 άτομα είχε, εισιτήρια δεν δηλώσανε. 600 άτομα, μπράβο. Εισιτήρια δεν μας είπανε. Θα μας πούνε, έτσι. Θα δούμε. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις. Γρηγόρη, δεν ακούγεσαι. Τι να πω. Τι να πει αυτός. Τον έπιασε λίθαργος τώρα, 3,5 ώρα. Γιατί μετά. Πρέπει να πω κάτι. Τι να πει. Δεν έπεσε η απόδοση. Όχι, δηλαδή δεν. Ούτε. Ζηλεύει τη δόξα δράμα. Να ζηλέψω. Στο 87 έβαλε ο Καλατζίδης τον γκολ. Εντάξει. Ελπίζω φέτος να μας δώσει εισιτήρια εκεί πέρα κάτω, έτσι, στην Καλαμαριά. Αφού. Κοίταξε να δεις. Από τη στιγμή που έδωσε εισιτήρια στον ΠΑΟΚ και είπαν ότι θα του τηρήσουν παντού. Ναι. Να είσαι σίγουρο. Για να παίζει καμιά άνοδο, να είσαι σίγουρο ότι δεν σε δώσει. Να είσαι σίγουρο ότι θα πάρει. Άμα παίζει καμιά άνοδο, να είσαι σίγουρο ότι θα πάρει. Εδώ είμαστε. Σακί. Πέρσι του δώσαμε, αυτό δεν μα έδωσε. Σακί. Τι να πει επειδή έδωσε τον Πάουκ. Καταρχήν δεν ήταν. Στον Πάουκ δεν έδωσε, ρε. Στον Πάουκ δεν έδωσε. Αφού ήταν δεδομένο ότι θα πάνε Παοξίδες, έκανε μια έξυπνη κίνηση ο Γιακουμίδης και λέει: Ελάτε όλοι στο γήπεδο, ειρηνικά και ωραία. Άμα δεν το έλεγε, μπορεί να πλακωνόντουσαν. Πάρα πολύ έξυπνη κίνηση ήταν. Α, το κόκκινο λέει που τους κάλεσε. Γιατί άμα δεν τους καλούσε, δεν πηγαίναν οι Παοξίδες. Θα τους κλείναν την πόρτα. Εμείς... Δεν μπορεί να κόλλα καμίε τώρα μεσημεριάτικα. Πέρσι, δόξα στον πρώτο γύρο, τους έδωσε. Βρε, άμα παίζει την άνοδό σου στην Καλαμαριά, θα σε δώσει εισιτήριο. Θα σε δώσει κανονικά, φίλε. Ούτε το λεωφορείο θα βάλουν τα μάτια στα λεωφορεία. Στα διόδια και στην Καβάλα θα σα σταματήσουν. Πλάκα κάνει τώρα. Μου διαφέρει. Α, τον κόκκινο να γίνει. Κάνει τον καλό. Δεν έγινε. Ανακοινώθηκε εκδρομή και πέσα θεοί και δαίμονες για να σταματήσει. Και δεν το ξέρω. Ρε φίλε, η αστυνομία δεν σ' άφησε να έρθει. Μην μπερδεύει. Έλα. Άσε με ρε κόκκινε τώρα. Ο Καλατζίδης δεν άντε τώρα. Ο Καλατζίδης. Πανέξυπνο ο Καλατζίδης. Ρε φίλε, ο Καλατζίδης. Σα πήγανε πίσω από τα στάκια. Δηλαδή, με σηκώ να σε ρωτήσω κάτι. Πανέξυπνο. Ήρθε και μέσα σε έριξε 4. Εδώ μέσα σε έριξε. Δηλαδή... Δεν μιλάω για το αγωνιστικό εγώ. Τώρα. Εγώ σου μιλάω γιατί να σε φοβηθεί, δηλαδή. Γιατί με φοβήθηκε. Μα δεν σε φοβήθηκε. Θέμα αστυνομία, δε φίλε. Θα είχε διόδια στη γέφυρα εκεί του Στριμώνα. Πώς πήγανε 700 άτομα. Φρε, μια χαρά. Πόσα άτομα πήγανε. Μια χαρά στην έφερο καλά εκεί. 200 άτομα είχε μόνο πίσω. 200 άτομα είχε μέσω Σάκη, γήπεδο τουλάχιστον. Εκεί εγώ ήμουν μέσω γήπεδο. Σάκη, άστο εκεί μου. Πού ήσουν, ρε. Πού ήσουν, ρε. 150 άτομα ήρθαν. Πού, ρε. Καλά τώρα σοβαρά μιλάτε εδώ. Σοβαρότατα, 150 άτομα. 500 δοξέ πίσω στο στρατόπεδο ήταν. Πλάκα κάνουμε. Και άλλους 200 του σταμάτησε η αστυνομία. 150 άτομα ήταν, να σε καλά. Μετά τα τσίπουρα δεν βλέπει φίλε, για χαρά. Εσύ Γρηγορή, έλεος δηλαδή, μαζί μιλάμε. Εγώ ήμουνα μέσω γήπεδο. Και εγώ που ήμουνα. Ρε αβάντα κάνει τώρα ο κόκκινος. Άκου να σου πω, η κερκίδα πριν την άδεια κερκίδα. Σάκη φτάνει στον επόμενο, φτάνει λέω. Τόσο είχε και το λέω. Φτάνει λο. Λέω λέγεται. Δεν λέγεται λο. Μην κόβεις τις λέξεις. Φτάνει λο. Φτάνει λο. Λο 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 λο. Είναι βλάκας ο άλλος. Ναι, βλάκας. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Ρόμπα ξεκούμπο ότι γίνεσαι. Μην τα πας με τους δραμινούς. Θα σε τσαλαπατήσουν αυτοί. Ποια. Και με στις φυτίες μυρίζουν ό,τι θες. Θα παρακαλάσεις λίγο. Θα σε πετάξουν με καμιά φυτιά. Θα παρακαλάς. Με κάνα φυσοκάλαμο, τίποτα, κάνα καπνό. Θα παρακαλάς. Στην προπαγάνδα είσαι άριστος. Πάμε, άρεσε τώρα το παραμύθι. Εντάξει. Πνίγεις τα πέναλτι της Βέρειας εκεί. Είπα ότι είναι πέναλτι, το είδα. Ναι. Και είναι πέναλτι. Μαγιά, πες είναι μαγιά. Πες είναι γιατί μαγιά. Πρέπει να πω ότι θες, λέει. Τρέμεται, αριανή. Γιατί πρέπει να πω ότι θέλει. Γιατί τρέμουν οι αριανοί. Είπα ότι είδα πέναλτι. Δεν το είχα δει. Τι σημαίνει αυτό. Τίποτα δεν σημαίνει. Να σου πω εγώ τι σημαίνει. Πώς το λένε, Μυροφορίδη, είδες την πέναλτι δεν πήρε η Βέρεια. Να σε δώσει τα τρίκαλα τώρα, τι διαιτησία θα έχεις. Έρχεται ο Κάλλας. 0-1 όφι. Ωχ, Θεέ μου. Έρχεται ο Κάλλας. Έρχεται όφι. Έρχεται ο Κάλλας. Έρχεται όφι. Μυροφορίδη, δεν σε ακούω να βγαίνεις. Ναι. Και με καλή ομάδα. Και ο ένας και ο άλλος.
4-4-2 στην ευθεία με πρέσινγκ η Καλαμαριά ο Καλαϊτζίδης. Και διαιτησία καλή. Λέγε φίλε. Έλα ρε, με τι ασχολείστε τώρα. Έλατε. Βγάζεις άκρη. Πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά στο Μαραντόνα να τα εκατοστήσει. Αν έχει γενέθλια σήμερα. Με τόσο χασίσι που είχε, πού να τα εκατοστήσει ρε. Δεν έπινε χασίσι. Τι έπινε. Μάθε τι έπινε. Για λέγε ρε φίλε. Δεν έπινε. Έπινε μαρμελάδα ροδάκινο από την Πτολεμαίδα έτρωγε. Του άρεσε ρε η κόλλα. Για λέγε. Λοιπόν. Ξέρεις τι πίκρα έχω. Τι ο λαιμός θα μου. Κάνει 10 ήττες Ολυμπιακός φέτο. Ναι. Μόνο εμείς δεν θα κερδίσουμε. Καλά, αφού θα το πάρεις το πρωτάθλημα, τι σε νοιάζει εσένα. Εύχομαι από το στόμα στο, και στο Θεό τα αυτή. Φυσικά τι στόμα, τι Θεό αυτή. Τα λεφτά μετράνε. Τι Θεό και τι στόμα, ρε. Εγώ και τι στόμα και Θεό, ρε. Όποιος έχει λεφτά το πάρει. Τα δίνει ο Ιβάν, το πήρε ο Ιβάν. Τι με ψάχνει τώρα ο Θεό και το αυτή και ο Άγιος. Μακάρι, σου είπα μακάρι. Μακάρι. Τι άλλο να γιατί να το πάρει ο Μελισσανίδης που δεν πληρώνει. Σωστό. Εύχομαι να το πάρει. Τι άλλο να πω. Μπράβο. Σήμερα απόψε από τι βλέπεις. 2-0. Μακάρι. Μακάρι. Με την ΑΕΚ, θα μου πεις με την ΑΕΚ τι θα κάνουμε τώρα. Με την ΑΕΚ. Ανοιχτή προπόνηση. 2-0 σκορ. Θα τους πατήσεις. Ποια ΑΕΚ. Καθάρισε η ΑΕΚ. Πάει να παίξει με τη Μίλαν, θα φουλάρει, πάθει θλάσσιο Χριστοδουλόπουλος. Ο Μάνταλος έξω, ο Μπακασέτας. Ο Μπακασέτας είναι πιο άργος. Σε κάνει κανένα 0 ο Παντελίδης σήμερα με αυτά που σε λέει ο Φαλακρός. Θα έρθει μετά αύριο, θα πει. Τη λύση την έχει έτοιμη, ξέρεις τι θα πει μετά. Από τους κολοκοτρονιούς έχουμε κακή. Όχι, την απάντησή του την ξέρει μετά. Τι. Θα βγαίνει και θα λέει, αφού είστε τόσο άχρηστοι, δεν φταίω εγώ. Α, καλά, εντάξει. Δεν θα πει ότι κάνει λάθος. Και τι να πει. Αφού είστε τόσο άχρηστοι, καλά να πάθετε, θα λέει. Και τι να πει, έτσι θα πει. Και λογικό είναι, δεν είναι λογικό. Η πυθία ωραία τα έλεγε. Θα έλεγε, θα γίνεις πλούσιος αν τύχεις το λαχείο. Καλά είμαι. Εντάξει, άντε, γεια. Εντάξει, καλά, παιδιά. Τελευταίος. Ορίστε. Έλα, γεια σου Κώστα, γεια σου Γρηγόρη. Γεια σου φίλε. Ο άνθιμος είμαι, Γρηγόρη. Ο Μητροπολίτης. Ωε, περίπου. Έλα ρε Απολωνάρα, τι έγινε. Καλά, με ενέσεις βγάλαμε το διπλό χθες. Εντάξει. Από Απόλλων. Τι να κάνουμε. Αλλά, ναι, εντάξει, διπλό είναι διπλό τελείως όπως και να είναι. Σημασία έχει τι μαζεύει στο σακούλι. Αν μαζεύεις πόντους όλα καλά. Ναι. Η αλήθεια είναι δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του τέτοιου. Δεν το είδα, δεν το έδειχνε πουθενά. Το είδα στα στιγμιότυπα είναι πέναλτι. Έπρεπε να το δώσει. Εντάξει, τέλος. Μάλλον δεν το είδα άνθρωπος. Είχε στα επίσημα ένα κύριο ενός άλλη ΠΑΕ. Το είδατε εκεί τίποτα. Ο κύριος Δημαράς δεν σας είπε τίποτα. Δεν μιλήσαμε με τον κύριο Δημαρά, τώρα άκουγα μόνο στη μετάδοση. Τι έγινε. Ναι, στον κόλ του Απόλλωνα όρμηξε να πούμε ο κύριος Καρυπίδης στο συμβούλιο εκεί του Απόλλου. Ήταν εκεί ο κύριος Καρυπίδης. Και από ό,τι έμαθα μάλλον... Ναι, ναι. Και να δώσω και ένα προγνωστικό, Γρηγόρη, μελλοντικό. Για πες. Για το Βέρι Άρης, 6-0 ημίχρονο, 6-7 τελικό. Είσαι πολύ κακός. Γεια. Αυτό βλέπω. Γεια σου, άνθρωπε. Λοιπόν, η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις, αμέσως μετά το τρίτο ημίχρονο. Με Τάνια Δήμου, Κώστα Γιαλαμά και Δημήτρη Καναλάκη, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πρώτα Θεός, θα λέμε αύριο.